Καλησπέρα φίλοι ακροατές του Λίμπερο 104,4 και της ραδιοφωνικής εκπομπής του ΠΑΟΚ 24. Και καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα να έχουμε. Ονομάζομαι Σταύρος Κόρκας, ο Στέλιος Αναστασιάδης στην αριστερά μου. Η αγάπη σήμερα, Παύλα Σουλτάνα, Παύλα Σουλτάνα Γαβριλίδου, που πληρώθηκε με σούτ εκτός περιοχής Βιερίνια, χθες είναι η αλήθεια, 22 φράγκα και πανηγύριζε επί 4 τον γκολ. Δείγμα του ότι αγαπάει το χρήμα, αυτή είναι η αλήθεια. Θα έρθει σε λίγο στο στούντιο, γράφει κάτι, γιατί φροντίζει να είναι και βάρδια παράλληλα. Δηλαδή, θα είναι μια ημέρα διαχείρισης θυμού, όχι τόσο ποδοσφαιρικού, γιατί όπως αναμενόταν, ο ΠΑΟΚ θα έκανε ένα κακό παιχνίδι. Κάποτε δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει 1,5 χρόνο στα κόκκινα. Αλλά διαχείρισης θυμού για τα όσα πάντων, λέγονται από τη συμπαθέστατη φάρα που αντιμετωπίσαμε χθες. Και επίσης θεωρώ αδιανόητο στα 43 μου χρόνια να λέει συνάδελφος σε στελέχη μου, εντάξει, τι θα λέω και τι δεν θα λέω. Και τι έπρεπε να λέω και τι δεν έπρεπε να λέω. Εγώ θεωρώ το χθεσινό στημένο. Εντάξει. Το είπα στη μετάδοση, το λέω και τώρα. Είναι στημένος ο Νορβηγός. Μιλημένος. Αυτό ήταν ο Νορβηγός. Τι είπες τέτοιο, να λιώσουν τα παγόβουνα, να βουλιάξουν όλοι. Τι είπες εκτός αέρα. Ε. Δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετείς. Κάπου το είπες. Κάπου το άκουσες. Κάπου το άκουσες. Δεν το είπες. Ε? Μετέφερα τι άκουσα. Δεν το είπες. Το είπα. Ωραία. Να λιώσουν οι πάγοι, Σταύρο. Να λιώσουν οι πάγοι. Εκεί στην Νορβηγία. Λιώνουν έτσι κι αλλιώς. Οι λύθοι, ο άλλος οργάνωσε μια δολοφονία 8 ατόμων και σκότωσε 89 μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται. Πού έγινε αυτό. Α. Τότε που πήγαμε. Ναι, 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 ναι. Στο Όσλο. Ωραία. Που πήγε την πλατεία στο νησί και το νησί στο Δημαρχείο. Ναι, και το ναι, 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 τίποτα. Σκότωσε 89 άτομα. Ήθελε να κάνει το 1 δέκατο. Τι κατάφερε τελικά, σκοτώσει 90, πώς ήταν, 89, κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Ναι, μιλάμε για τέτοια τσακάλια. Ήρθε εδώ ο τύπος, ένας β' διαλογής διαιτητής. Από το πρώτο λεπτό καταλάβαμε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάλαβε από το πρώτο λεπτό τι γίνεται. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν κατάλαβε κανένα λεπτό. Ναι, μάλλον. Δεν μπήκε στο κήπεδο. Τζάμπα τα εξηγούσαμε στο Λουτσέσκου το καλοκαίρι. Στέργιο μου, τόσα επιχειρήματα. Έχεις δίκιο. Ε, επική τόσα, κουβέντα. Ναι. Με επιχειρήματα το που λες. Επιχειρήματα. Γιατί καμιά φορά όταν κάποιος δεν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της οικογένειάς σου, ωραία, και δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, πρέπει να του εξηγείς πράγματα. Με παραδείγματα, ναι. Ωραία, με ανάλυση. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν στο ξενοδοχείο της ομάδας, νομίζω ότι εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Στον απόλυτο βαθμό. Και δεν πέρασα τα μηνύματα που έπρεπε. Δεν φταίω εγώ. Ναι. Δεν φταίω. Μάλλον ισχύει ότι αν δεν ζήσεις μια κατάσταση, δεν μπορείς να αντιληφθείς ναι. Θεωρητικά αλήθεια τι είναι. Αλήθεια. Άρα από εδώ και πέρα. Αλήθεια, είναι, τώρα ξέρει. Θα καταλάβει και ο Ράζος. Τώρα ξέρει. Ναι. Πάμε στο διατάφτα. Ο ΠΑΟΚ άφησε 2 βαθμούς στην Τούμπα επειδή ήταν κακός και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν νομιμοποιείται να είναι κακός στο περιβάλλον που ζει. Δεν νομιμοποιείται να είναι κακός γιατί απλούστατα θα έρθει η στιγμή που έναν ύπακτο φάουλ, γιατί κανείς δεν στέκεται ότι ο Ζαμπά δεν έχει ακουμπήσει τον κουρκούτ. Έναν ύπακτο φάουλ στο 85. Γίνεται goal offside με την κεφαλιά του Βέλεθ από έναν βοηθό ο οποίος τα έδωσε όλα ανάποδα στο παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ακόμα και τα πλάγια. Και η φάση ήταν μπροστά του. Ναι, η φάση είναι μπροστά του. Μου λένε δύσκολη φάση. Καμία δύσκολη φάση. Εμείς στο πρώτο replay είδαμε την offside. Ναι. Καμία δύσκολη φάση. Είναι μπροστά στα μάτια του. Άντε και πες ότι είναι δύσκολη που δεν είναι. Το offside του μάτου πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι. Σου λέω τα δώσε όλα ανάποδα. Ο ίδιος, ναι. Εγώ μπορώ να καταλάβω σε 43 μου χρόνια ποιος έρχεται μιλημένος στην Τούμπα και ποιος όχι. Τώρα, άμα γυρίσει κάποιος να μου πει εμένα ότι είμαι υπερβολικός, δεν πειράζει, είμαι υπερβολικός, έχω τα επιχειρήματά μου, ας πει ο καθένας τα δικά του. Ελεύθερη κοινωνία, δημοκρατική είμαστε. Εγώ θεωρώ ύποπτο τον ρόλο του Περέιρα και του Τριτσόνη εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίος ούτε ο ορισμός του. Γιατί δεν είναι, είναι μια σειρά γεγονότων, δεν είναι μόνο το χθεσινό. Ναι. Εντάξει. Είναι και ο προηγούμενος, ο Δανός, στο ΆΚΑ. Όλοι οι διαιτητές βίδα διαλογής από τη Σκανδιναβία, γιατί υπάρχει και μια δίωδος επικοινωνίας προφανώς. Εντάξει. Έρχονται να παίξουν κόντρα τον ΠΑΟΚ. Η τρίτη απώλεια στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει συνολικά 8 βαθμούς, 2 από το μείον 2 πέρσι, 2 στον Ατρόμητο που δεν έχει δοθεί το πέναλτι στον Καντουρί, 2 στο ΆΚΑ που παίζουμε παίκτη λιγότερο 65 λεπτά χωρίς λόγο και 2 χθες με ένα goal offside. Εντάξει. Τώρα το ότι προσπαθούν τα παιδάκια να μας πείσουν ότι αδικήθηκαν χθες και αυτοί. Ναι.
Ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Ανήκει βέβαια σε ένα μοτίβο συμπεριφοράς που έχουν, που δεν έχουν μάθει να παραδέχονται τίποτα. Και δεν αξίζει να ασχολούμαστε μαζί τους. Είναι παιδιά χαμηλής διανοητικής βάσης, εντάξει, ανασφάλειας, που δεν ξέρουν ότι θα τους ξημερώσει αύριο γιατί πέρασαν δύσκολα, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είναι συνομιλητές μας. Και αναφέρομαι στους συναδέλφους κυρίως. Να κάνεις άσπρο μαύρο. Ναι, αναφέρομαι μόνο στους συναδέλφους. Το έκανα στο πρώτο γύρο με εκείνο το χιδαίο, το πρωτοσέλιδο. Συνεχίζουν να πουλάνε τρέλα και ηρωνία αυτή τη στιγμή. Επειδή πλέον δεν μπορώ εγώ άλλο στα 43 μου χρόνια να ασχολούμαι με το πώς θα γίνει κάποιος άνθρωπος, αφού δεν έχουν καταλάβει τόσα χρόνια το πώς δουλεύουμε και το τι κάνουμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εντάξει, η σχέση μου και σε επίπεδο ανθρώπινη και σε επίπεδο επαγγελματική κόβεται μαχαίρι από σήμερα. Εντάξει, όποιος θέλει συνεργασία και τέτοια να βρει άλλον. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν αντέχω άλλο να συναναστεύομαι με ανθρώπους που δεν σέβονται. Κοίταξε, είναι άσχημο να ασχολούνται μαζί σου δύο φορές το χρόνο. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι, εντάξει. Γενικά στο λέω. Ναι. Χθες υπάρχει το απόλυτο παράδειγμα ξεφτύλαση του δημοσιογραφικού χώρου και δεν μιλάει κανείς. Ειδικά από αυτούς. Όπου έρχεται ο Παντελίδης να μας πει. Α, ναι. Δεν ήμουν εκεί. Δηλαδή, τραγικό. Εγώ το άκουγα live. Γιατί δεν έγραφα. Εκείνη την ώρα. Γιατί το την ώρα που το άκουγα, το είπα. Κατευθείαν. Απλά ήμουν με το streaming της ΠΑΕ. Που είναι και. Έχει καθυστέρηση. Ναι, 34 δευτερόλεπτα. Ναι. Και κάθεται, κάνει την δική του τοποθέτηση. Λέει ότι ήθελε να πει προφανώς. Και ξαφνικά λέει δεν θα γίνουν ερωτήσεις. Ναι. Εδώ παιδιά δεν είναι. Κύριε Παντελίδη, που είχε ένα πολύ καλό βράδυ χθες και θα μπορούσε κάθε ναι, να κάνει okay. ερωτήσεις. Εγώ δέχομαι ότι διάβασε πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και τον ακύρωσε επιθετικά. Και μπράβο σου κιόλας. Και μπράβο σου. Ναι. Πραγματικά. Αλλά εδώ μιλάμε ότι εσείς επαγγελματίες και εμείς είμαστε επαγγελματίες. Ναι. Όταν λοιπόν θες να ντυλάρεις κάτι, θα μας ρωτάς. Εντάξει, θες να πεις ότι παιδιά θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, αλλά δεν θέλω να δεχτώ ερωτήσεις. Το ξεκινάς από πριν. Το ξεκινάς από πριν και τότε θα σου πούμε εμείς αν συμφωνούμε ή όχι. Και όταν σε ρωτάνε γιατί και απαντάς δεν θέλω ναι. και φεύγεις. Ναι, θα μας ρωτήσεις πρώτα και θα συμφωνήσουμε. Το δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση είναι δεν τοποθετήσεις καθόλου. Δεν πάει ξεφτιλίζεις στον κλάδο. Ποιος είσαι. Και τα 30 άτομα που είναι μπροστά σου. Ναι. Ποιος είσαι που θα ξεφτιλίζεις στον κλάδο εσύ. Αλλά είσαι τυχερός, δεν ήμασταν εκεί. Τραγικό. Και να τον κοιτάνε όλοι. Αντί να του πούν τι κλαις αγόρι μου. Δηλάραμε εμείς ποτέ τι θα κάνουμε μεταξύ μας. Και μετά βέβαια διαρροή του κόλλου ότι υπήρχε ένταση λέει στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Εγώ ναι. ήμουνα με τον Παντελίδη και μιλούσα. Ναι, ναι. Είπε ότι σφάχτηκε ότι Τρίπολη και του λέω γιατί έβγαλε τον Κότσιρα αφού σφάχτηκε Τρίπολη στο ημίχρονο. Μήπως γιατί ήταν δεύτερη κάρτα και δεν θέλεις να αποβληθεί στο δεύτερο. Και κάναμε μια κουβέντα κανονική, ανθρώπινη. Δεν του είπαμε. Ναι, η ένταση ποια ήταν. Δεν ναι, ποια ήταν η ένταση, δηλαδή δεν πάμε μιλάμε. Και γενικά στην Τούπα πότε. Ναι, και ποιοι νομίζετε ότι είστε, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι σκουπίδια και εσείς ξύπνοι. Ποιοι είστε τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Και 30 άτομα τον αφήνετε να κάνει αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Πρέπει να είμαστε μπάστακες όλη την ώρα εκεί μπροστά για να μην γίνει κέντα. Άκου λέει θα κάνω μια τοποθέτηση και δεν δεχτώ ερωτήσεις λέει. Τι λέτε ρε. Ποιοι νομίζετε ότι είστε όλοι. Βασικά έχει γίνει ποτέ τίποτα στην Τούμπα ποτέ. Ρε άντε τώρα με τα καλά τώρα. Δηλαδή... Άντε. Μια χαρά ήρθε, μια χαρά φύγανε. Ναι, δεν πήραξε κανείς κανέναν. Με την αποστολή τους μιλούσαμε εκεί πέρα πόση ώρα μετά. Όποιος και είναι ο αντίπαλος. Οι μισοί ήταν φίλοι. Ναι, όποιος και είναι. Οι μισοί είναι φίλοι, γιατί το κρύβουμε. Δηλαδή, οι μισοί από αυτούς που ήρθαν με τον Άρη είναι φίλοι. Στην ίδια πόλη ζούμε. Στην ίδια πόλη ζούμε. Έχουμε τρακαριστεί, έχουμε πει και πέντε ποτά, έχουμε πει και πέντε βλακίες. Ναι, κανένα πρόβλημα. Άσε τώρα το παραμυθάκι τώρα τη έκθρα και να είχαμε να λέγαμε. Δημιούργησε ένταση ναι. και απαξίωση. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ προπονητής του Άρη. Ωραία, να μου πεις τι, ότι δεν έρχομαι να. Δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις και θα μιλήσω μόνο αυτό που θέλω να πω. Δεν θα μιλήσεις καθόλου, αδερφέ. Δείχνεις το χαρακτήρα σου, Σταύρο. Ναι. Δεν θα μιλήσεις καθόλου, τον πούλο. Έδειξε το χαρακτήρα του ναι. και δεν σεβάστηκε τη διαδικασία όλη. Πούλο. Και όσοι είχε απέναντί του. Ακριβώς. Και εδώ πέρα τώρα, εντάξει. Είναι και πλέον είναι και εγωιστικό το θέμα. Φυσικά. Πολλοί από τους δημοσιογράφους που είναι εκεί μέσα έχουν πετύχει πράγματα στη ζωή τους που τους ξεφτιλίζεσαι, έχουν προσωπικότητα. Ποιος εσύ που θα ορίσεις τους κανόνες, θα τους αλλάξεις μόνος σου. Ποιος είσαι εσύ. Και δεν έχει να κάνει τώρα την προπονητής του Άρη, έχει να κάνει γενικά με τους προπονητές. Δεν θέλετε να μιλήσετε, δεν θέλετε να κρίνετε ερωτήσεις. Βγείτε μόνοι σας να πούμε, πείτε τα στον τοίχο, να δούμε ποιος θα σας ακούσει. Μην έρχεσαι τέλος πάντων. Ναι. Κάνα πρόβλημα. Και οι μαγκές πληρώνονται. Έχει πρόστιμο άμα δεν έρθεις.
Οκ, η μαγιά πληρώνεται. Λεφτά έχεις. Τραγικό. Τραγικό. Το ποιος είναι, ρε παιδιά, το καταλάβουμε από το ξεκίνημα της χρονιάς. Που ορίεται στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και δύο εβδομάδες μετά τρεις σφάζει του Αστέρα Τρίπολη στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι, δε, στην ΑΕΚ με τον Μάνταλο. Και με την ΑΕΚ δεν λέει ούτε μισή κουβέντα. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε στα άλλα. Με ενδιαφέρει τι έκανε χθες. Όχι, με ενδιαφέρει και στα άλλα. Ναι. Εγώ σου λέω τώρα πώς το σκέφτομαι. Αδερφέ, άμα δεν θες να μιλήσεις, θα τυλάεις μαζί μου. Θα τυλάεις. Δεν θέλω να δεχτώ ερωτήσεις. Παιδιά, ψηφίσουμε. Θα δεχτούμε αυτό που θέλει ο κ. Παντελίδης. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν το δεχόμαστε. Αδερφέ, το deal είναι απλό. Ή δεν μιλάς καθόλου και φεύγεις και πληρώνεις το πρόστιμο. Ωραία. Ή δέχεις ερωτήσεις. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Απλά πράγματα, παιδιά. Αρσενικά. Τι είμαστε, ρε σκουπίδια. Έχετε ξυπνήσει όλοι οι καράβλα και μας πουλάτε τρελά. Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ρε. Θα σας πω, νομίζω και πολύ αναφερθήκαμε. Όχι πολύ αναφερθήκαμε. Θα ξαναρθούμε σε συνέντευξη, τι που καταπούμε. Αυτό μένει πίσω στο μισό λόγο στο μυαλό μένει. Δεν θα αλλάξει αυτό. Και του χρόνου εδώ θα είμαστε. Αλλά θα είμαστε μπάστακες αυτή τη φορά. Δεν τα αφήσουμε έτσι. Δεν τα αφήσουμε έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το επαγγελματικό. Πάμε παρακάτω. Και είναι και το ανθρώπινο στην τελική κιόλας. Μα σέβεσαι και τον άλλο. Το ανθρώπινο, δεν σέβεσαι, φίλε. Το ότι η εικόνα που υπάρχει για μας, ξέχωρα από τους συναδέλφους μας που πάνε και πατάνε 100.000 στο ATM και μας ξεφτιλίζουν. Εντάξει. Γιατί όλοι οι κλάδοι έχουν κωμικούς τύπους. Εντάξει. Έχουμε και την περίπτωση τώρα που στα μούτρα μας μπροστά. Ναι. Και αυτό που λένε ότι υπήρχε ένταση με τον Αστέρα και όλα αυτά. Κάτσε, μα δεν μπορεί. Μας βγάζει τρελούς εμάς που ήμασταν εκεί. Ναι, δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Εσύ με την ίδια λογική θα δημιουργηθεί μια εικόνα στην έσοδο τύπου του ΠΑΟΚ και γίνονται πέντε πράγματα και δεν τα μαθαίνει κανένα. Τι εξήδες δεν τα κάνανε. Μα εμείς δεν κάναμε και τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν έγινε κάτι. Αφού από χθες το σκέφτομαι, την ώρα που το λέγανε, προσπαθούσα να θυμηθώ τι είχε γίνει. Τίποτα. Με τον Παντελίδη. Ναι, ποδοσφαιρικό. Όχι κάτι παραπάνω. Όχι. Ούτε τόνε σηκώθηκαν, ούτε στην Τούμπα έχει τύχει ποτέ να έρθει ο Κυρκύριο ο Αρωνιάδης και να πούνε ότι όχι, δεν θα πεις εσύ αυτό, δεν θα πεις εσύ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Πότε. Δίνουν το λόγο σε όλους. Άρα πραγματικά δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό που θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο ο ΠΑΟΚ είναι αυτόν τον υπερβολικό πολιτισμό που έχει σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, πολιτισμό, δεν βλέπετε τι γίνεται. Έχει το άλλος μπροστά στη μόνη μου και μου πουλάει τρέλα. Ποιος πολιτισμός τώρα, τι πολιτισμός. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε το παιχνίδι, πάμε στο επόμενο. Το τι έγινε στο παιχνίδι θα το αναλύσουμε μετά τις και μισή. Υπάρχουν δύο παιχνίδια πολύ κομβικά, ένα για τον Κύπελλο με τον Πανιόνιο και ένα με τον Παναθηναϊκό στο Βάκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να ξεπεράσει την μέτρια μέρα του τη χθεσινή. Συμβαίνει αυτό. Το λέγαμε και τις προάλλες ότι δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει στα κόκκινα 1,5 χρόνο. Ναι. Χωρίς να έχει δικαίωμα απώλειας. Δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει κόντρα με τη σφυρίχτρα όλη την ώρα και να έχει υποχρέωση νίκης και να μην κάνει μια κέντα. Δεν γίνεται μια ομάδα που κακά τα ψέματα την αποτελούν άνθρωποι. Εντάξει, να έχει τον απόλυτο βαθμό συγκέντρωση σε ό,τι και αν κάνει. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ στη μέρα που περιμέναμε να έρθει. Ήρθε σε μια μέρα που δεν το θέλαμε. Εντάξει. Πάλι βρήκε τον τρόπο. Και θα έπαιρνε την νίκη όλο. Θα έπαιρνε την νίκη. Με άκομψο τρόπο, με κοινικό τρόπο, με κακό τρόπο θα έπαιρνε την νίκη. Τη δουλειά θα την έκανε. Τη δουλειά θα την έκανε. Θα έγραφε το κοντέρ 3, θα κοιτούσαμε το επόμενο τώρα χωρίς κανένα θέμα. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ο Νορβηγός και το πουλί του. Αυτό εκεί. Τι είπαμε να πάθουμε. Να λιώσουν οι πάγοι. Να λιώσουν οι πάγοι. Ωραίο ήταν αυτό το στεριό. Πολύ καλό, ρε φίλε. Κάπου το άκουσα. Τι κάπου το άκουσα. Ήταν δικό σου 100% αγόρι μου. Πολύ καλό. Μπράβο. Πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό από χθες. Δηλαδή πραγματικά. Κοιτάξτε, οι πάγοι λιώνουν από μόνοι τους. Ναι, να επιφέρει. Ως αποτέλεσμα. Να επιφέρει λίγο η διαδικασία. Στην συμπεριφορά του ανθρώπου, στο περιβάλλον. Ναι. Τώρα ή να κάνουν. Ή να κάνει εθελοντισμό λοιπόν ο διαιτητής με τον βοηθό του, να κάνουν εθελοντισμό, να πηγαίνουν να κάνουν τον πάγο, να παγώνει. Εντάξει. Ή να λιώσει πιο γρήγορα. Ναι. Και αν μένει και στα παράλια, τι να κάνουμε. Και αν βρούμε κανένα τάφο που λέει ο Θανάσης Κατσαρής, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στις και μισή. Θα κάνουμε μια ανάλυση του παιχνιδιού όπως πρέπει να την κάνουμε και την κριτική στην ομάδα, η οποία την αξίζει. Με το παραπάνω. Χορηγή. Τελευταία παράσταση σήμερα του Τάκη Ζαχαράτου.
Τελευταία είναι. Ναι. Ένα τρίμηνο που πραγματικά σπάζαν όλα τα κοντέρ. Ρεκόρ εισιτηρίων στο θέατρο Βεργίνα. Φανταστική παράσταση. Όλες οι παραστάσεις ήταν sold out. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι θα υπάρξει και τρίτη μεγάλη παράταση. Τέλη Δεκεμβρίου ήταν να τελειώσει η παράσταση. Πήγε Ιανουάριο, πήγε Φεβρουάριο. Τελευταία λοιπόν παράσταση σήμερα, 9 παρατέταρτο. Υπάρχουν εισιτήρια, όχι πολλά, αλλά αρκετά νομίζω. Κάντε τα κουμάντα σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο θέατρο Βεργίνα ή μπείτε στο ticketservice.gr ή πάτε στα καταστήματα public ή τηλεφωνικά στο 217-234-567 και εξασφαλίστε θέση στην τελευταία παράσταση του πιο λαμπερού σοου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, εάν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο πριν ή μετά την παράσταση. Μαζί μας είναι ένα δωμό. Η αναδομή η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Η αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε που θα τα φτιάξουν όλα όπω πρέπει, πάντα με συνέπεια σε χρονοδιάγραμμα. Και αν θέλετε η κουζίνα σα να εντυπωσιάσει, τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου. Η αναδομό προτείνει και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείτε του κατάλληλου ανθρώπου. Αναδομοπολανακίνηση.gr το site για να κάνετε μια αναζήτηση και να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών, επαγγελματικών χώρων, παιδικών δωματίων, τα πάντα, κουζίνα, ναι. Υπάρχει μπάνιο. Εικόνα για όλα και πραγματικά θα πάρετε μια γεύση από τα τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας ή ό,τι θέλετε να αλλάξετε. Έως 6 άτοκες δόσεις, μία από τις προσφορές της αναδομό. Αυτό που έλεγε η αγάπη, ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, όλο του σπιτιού. Μπείτε στο αναδομοπαύλανακαίνιση.gr και διαβάστε με κάθε λεπτομέρεια το τι περιλαμβάνουν τα πακέτα της αναδομό. Μαζί μας και η στοίχημαν, την οποία τίμησε η αγάπη. Μπράβο αγάπη, συγχαρητήρια, καλοφάγωτα. Είχα μια έμπνευση, να ξέρετε. Καλοφάγωτα. Ναι. Τι απόδοση, 22. Με 5-110. Πες και μας κάτι, δίπλα είμαστε, δύο θέσεις μας χωρίζουν. Όταν είδα ότι η μπάλα πηγαίνει στο Βιερίνια. Ναι, πες μας κάτι πριν. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρα πολλοί αγώνες και σήμερα σε όλα τα αθλήματα. Εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά αγώνα. Γκολ, σκόρερ, φάουλ, κόρνερ και ό,τι πραγματικά θέλετε από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Και αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ και χάντμπολ και όλα τα αθλήματα. Η στίχημα που σας προσφέρει live streaming σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες τις δυνατότητες cash out, 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη και υπάρχει και το σερί, το μεγάλο παιχνίδι της στίχημα που έκανε την εμφάνισή του στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Μοιράζει το σερί 100.000 ευρώ, μέχρι 100.000 ευρώ κάθε μήνα για όσους είναι εύστοχοι και τυχεροί στις προβλέψεις τους. Κατεβάστε το σερί application, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και μπείτε στο μεγάλο αυτό παιχνίδι και υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν, όπου και αν είστε, μόνο σε μια παρέα, μπαίνετε στο καζίνο της Στίχημαν 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, μεγάλες συγκινήσεις και τεράστια κέρδη. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι το μεθαυριανό ΠΑΟΚ Πανιώνιος στην Τούμπα στις 7.30, δεύτερος προημιτελικός κυπέλου. Δίνουμε 5 εισιτήρια FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Στέλνετε το μήνυμα στο 54526, κλήρωση όπως κάθε φορά λίγο πριν τις 2. Αυτά, πάμε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θέλω να πείστε αυτή τη διάλογη εκτός αέρα. Τι ωραία πράγματα. Πες μου τώρα, αυτό δεν ήταν για reality. Ναι, είναι από τους ανθρώπους που λες μέσα στο δικό του πλανήτη, ρε παιδί μου το παιδί. Ναι, αλλά συνεννοούμαστε. Ωραίος. Συνεννοούμαστε. Δεν είναι από αυτούς που είναι στο δικό του πλανήτη και βλέπουν πέναλτι στην κοινή. Πω, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Άντε τώρα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε με αυτή την κουστοδία. Από εδώ και πέρα, πραγματικά θα βιώσουν ακραίες στιγμές για ακόμη μια φορά. Άλλοι φταίνε βέβαια για αυτή την ιστορία, αλλά δεν θα τα αναλύσω τώρα δημοσίως. Θα τα ακούσουν κατηδίαν. Πάμε λίγο στην εικόνα του αγώνα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το έχει προσεγγίσει εντελώς λάθος το παιχνίδι. Και ψυχολογικά και πνευματικά, που είναι το δυνατό του κομμάτι, και τακτικά. Μην αντιλαμβανόμενος το momentum του Άρη. Ο Άρης είναι καλός εδώ και ένα μήνα. Δεν είναι ότι απλά παίρνει τα αποτελέσματα, είναι καλός. Είναι συμπαγής, έχει στρώσει. Οι τρεις παίκτες ενδεκάδας που έχουν μπει είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, έχει μειώσει τις αποστάσεις στις γραμμές του, παίζει καλά κοντρά επίθεση. Άρα λοιπόν έχει ένα μοτίβο παιχνιδιού που τον βολεύει έναντι του ΠΑΟΚ που παίζει ψηλά.
Άρα θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι πιο προσεκτικός. Παράλληλα, ο Λουτσέσκου βάζει έναν άξονα πολύ αργό με Σάχοφ, Μαουρίτσιο και Μπίσεσβαρ, με αποτέλεσμα να υπερτερεί ξεκάθαρα ο Άρης με Σιώπη, Ματίγια και Μαρτίνεθ. Σε αυτό το κομμάτι, μπορεί σε άλλα κομμάτια, στο κομμάτι της φρεσκάδας και της ταχύτητας τέλος πάντων. Το γεγονός αυτό έφερε δυσκολία στην τροφοδότηση του Μπίσεσβαρ και στην, από εκεί και πέρα βέβαια, στη συμμετοχή του Μπίσεσβαρ στο παιχνίδι και στην ένταξη του ΑΚΠΟΜ στη ροή του παιχνιδιού, του να συμμετέχει και αυτός, και ο ΠΑΟΚ ήταν αναποτελεσματικός. Η ουσία βέβαια στην προηγουμένη περίπτωση είναι ότι ο ένας ακύρωσε τον άλλον. Δεν υπήρχε τίποτα το οποίο, απλά επειδή περιμέναμε τον Άρη σε παθητικό ρόλο και δεν ήταν τόσο παθητικός, φάνηκε ο Άρης να έχει έναν καλύτερο έλεγχο του αγώνα, τουλάχιστον από το 10 μέχρι το 39, όχι μέχρι το 39, μέχρι το 30, γιατί μετά ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε και ήταν ελαφρώς καλύτερο. Δόθηκε η εικόνα ότι ο Άρης έχει μπει καλύτερα και πατάει καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο λόγος ήταν αυτός. Η πνευματική προετοιμασία του ΠΑΟΚ δεν ήταν η κατάλληλη και το τακτικό κομμάτι δεν το διάβασε καλά ο Λουτσέσκου, πιστεύω εγώ. Και πήγε σε μία. Και δεν είναι κάτι το οποίο, γιατί το έγραψα και στο blog, δεν είναι κάτι που το λέμε μετά Χριστόν, νομίζω ότι το λέγαμε εκείνη την ώρα που ξεκινήσει το παιχνίδι. Επειδή ξέρουμε τον ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο Λουτσέσκου, αλλά μπορεί να το διάβασε λίγο διαφορετικά το παιχνίδι στη λογική του ότι θέλω φρέσκο τον Ολιβέιρα στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Που είναι στόχος, που είναι τίτλος. Okay, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Αλλά όπως έχει μάθει ο ΠΑΟΚ να λειτουργεί και ως κακός, βρήκε τον τρόπο μέσα από το εκπληκτικό τελείωμα του Άντρε Βιερίνια στο 39 να πάρει προβάδισμα. Μέχρι εκείνο το σημείο έχουμε καταλάβει ότι ο διαιτητής είναι προβληματικός, αλλά πιστεύω ότι είναι βλάκας απλά, δηλαδή ότι δεν το έχει. Ακολουθούν η ανατροπή του Μπίσεσβαρ και η δεύτερη κίνδυνη του Τσανακάκη σε ένα λεπτό. Ναι. Φάσεις οι οποίες όποια και να δώσει από τις δύο σε σχέση με αυτό που έγινε πραγματικά τελειώνει το παιχνίδι. Και ο διαιτητής επιλέγει να μην δώσει καμία από τις δύο. Κάτι το οποίο εμένα μου δείχνει πρόθεση. Τώρα, αν κάποιον άλλον του δείχνει κάτι άλλο, με γεια του, με χαρά του, κανένα πρόβλημα, απλά μην μου ξαναπεί ποτέ κανείς τι θα λέω. Δεν βλέπω κανέναν, δεν τους βλέπω. Η καριέρα μου αυτό λέει. Εγώ θα λέω ότι γουστάρω και κανένας δεν θα μου λέει τίποτα. Μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν θα κρίνει το τι λέω. Για συναδέλφους μιλάω. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει ό,τι θέλει. Πάμε παρακάτω. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, εξίσου κακός ο ΠΑΟΚ. Πολλά σφυρίγματα από τον Ορδικό. Με αποκορύφωμα το επιθετικό φάουλ που ανακάλυψε στον ΑΚΟΜ. Εκεί από τα αριστερά. Καλά, εκεί απίστευτο. Εκεί ήταν για μένα. Δεν υπάρχει και μια άλλη φάση στο πρώτο ημίχρονο που κλέβει ο ΠΑΟΚ ψηλά σε μια πίεση στο Σιώπη. Πέφτει ο Σιώπης μόνος του και δίνει φάουλ. Ενώ ο ΠΑΟΚ βγαίνει 3-2 πρέπει να είναι. Υπάρχει κίτρινη στον Καντουρί που του κάνουν φάουλ, ναι, και βλέπει επιθετικό και του δίνει και την κίτρινη. Κίτρινη στο μάτος που τη σκαριά την τρώει αυτός. Είναι η πρώτη φορά, ναι, που. Είναι ανάποδες κάρτες. Ναι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παρουσίας του μάτος στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει κάνει κάτι για κάρτα σε εκείνη τη φάση και τρώει κάρτα. Ενώ συνήθως κάνει. Λες, είναι ο μάτος κάρτα. Είναι ανάποδα φάουλ και κάρτες. Και κάρτες. Εντάξει. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος ήρθε στην Τούμπα με στόχο. Και στη ροή του αγώνα, στη φάση του ΑΚΠΟΜ, χάνει το χέρι. Νομίζω ότι υπάρχει κοντρόλ με το χέρι του ΑΚΠΟΜ. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, μην λέμε δηλαδή. Θα μου πεις τώρα, είναι οι άλλοι δίκαιοι τώρα με τα κατακριτήρια που γράφουν. Δεν θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Εκεί λοιπόν χάνει το χέρι και προφανώς μετά, ωραία, βρίσκει πρόφαση και κόβει τον ΑΚΠΟΜ. Χωρίς να έχει κάνει φάουλ, σε καθαρό κλέψιμο στο Βέλεθ. Σώμα με σώμα, ναι. Ναι. Μπάλα βρίσκει. Βάζει το πόδι κάτω, τα δύο πόδια του Βέλεθ, τσιμπάει την μπάλα και φεύγει στο χώρο. Πατάει περιοχή και έχει δύο επιλογές να τελειώσει τη φάση. Έχει δύο συμπαίκτες του μέσα στην περιοχή. Η πρόθεση του Νορβηγού ολοκληρώνεται όταν ο ΠΑΟΚ σβηστά έχει βάλει και τον Ολιβέιρα πλέον και τον Μπέλκα. Ο Λουτσέσκου ελέγχει 100% το παιχνίδι, δεν απειλείται, δεν υπάρχουν τελικές του Άρη. Νομίζω είναι μία στο Τζανακάκι που πήγε το πιτσαμπίρα εκεί πέρα, τα φιλιά μου στον Χρήστο. Ναι, ναι. Το μακρινό του σουτ. Ένα σουτ μετά από κόρνερ που έπρεπε να το κάνει για να μην φάει κόντρα επίθεση. Μιλάμε τώρα για 40 μέτρα σουτ στα πουλιά. Εκεί που ο ΠΑΟΚ το έχει σβήσει και πάει να το πάρει κοινικά και χωρίς να απειληθεί,
δίνει ένα φάουλ στον Ζαμπά που δεν είναι ποτέ. Ο Ζαμπά κάνει ένα τάκλιν, μια προβολή στον χώρο χωρίς να πάει σε αντίπαλο. Ωραία. Δεν πετυχαίνει την μπάλα. Ο Κουρκούτ που είναι από πίσω του την πετυχαίνει και πάει πέφτει πάνω στον Ζαμπά, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι. Εντάξει. Φάουλ στη φάση αυτή. Σε ιδανικό σημείο. Σε ιδανικό σημείο και σε κρίσιμο σημείο. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το offside του Βέλεθ, το οποίο ισοφαρίζει τον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να μου πείτε, εγώ μπορώ να καταλάβω πότε ένας διαιτητής έρχεται με σκοπό και πότε όχι. Έχω δει στη ζωή μου όσα παιχνίδια έχετε δει, θα δείτε εσείς σε τρεις ζωές. Και επειδή πιστεύουν πολλοί ότι εκνευρίζομαι, κάνω ράνο και ότι είμαι ιδιαίτερος χαρακτήρας και προβληματικός, έχω μάθει να συντονίζω τη σκέψη μου με το τι βλέπω. Τώρα μπορεί να φύγει κανένα πινελίκι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά όταν υπάρχει κάτι, το αντιλαμβάνομαι. Όσο πιεσμένος θεωρητικά και να είμαι, γιατί χθες ήμουν πάρα πολύ ήρεμος σε όλο το παιχνίδι. Και νομίζω φάνηκε και στη μετάδοση αυτό μέχρι ένα σημείο που λες ότι φτάνει. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Να συνεχιστεί. Πάμε λοιπόν στο τέλος. Υπάρχει η φάση του Ζαμπά που δεν τη πάει γεμάτα στον ΑΚΠΟΜ να γίνει το 2-1 εκεί πέρα. Το παιχνίδι λύγει με συνοπτικές διαδικασίες. Ο ΠΑΟΚ αφήνει 2 βαθμούς στην Τούμπα. Και έχουμε πλακίτσα από την ομάδα του Άρεος να λέει ότι άφησε 2 πόντους στην Τούμπα, ομάδα που σοφάρισε με τη μοναδική της τελική στην εστία από θέση offside. Στο 85. Στο 85. Είναι χιούμορ τέλος πάντων δικό τους. Δεν μπορούμε, όλες οι κουλτούρες είναι διαφορετικές. Ο καθένας έχει ένα χιούμορ τέλος πάντων. Άλλος λίγο πιο κοινικό, άλλος λίγο πιο ονειροβατό και περπατώ και λάσπισε καταπατώ. Το οποίο ξέρεις ότι στο Twitter, ποιοι το έκαναν πολλά retweet που μου έβγαιναν συνέχεια. Σελίδες Ολυμπιακού. Καλά, εννοείται. Μπράβο, παιδιά, και αχαχά, και τι του κάνατε. Δεν είναι, είναι διπλή η χαρά χθες. Είναι διπλή. Είναι και για τον βαθμό που σε παγιώνει σε μια θέση πεντάδας, είναι και για το ότι. Έκανες και τη δουλειά σου. Έκανες και τη δουλειά σου. Ξέρεις πώς θα φύγουν ελεύθεροι να υπογράψουν, ενώ έχουν κλειστό συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Με 400 θα έρθουν να πάρουν 400. Θα επιλέξουν τον Άρη. Με λιγότερα χρόνια συμβόλαιο. Γνωστό. Μα είναι γνωστό ότι οι παίκτες άλλωστε είναι και φιλέσπλαχνοι. Πάντα αφήνουν συμβόλαια. Βέβαια. Ναι. Είναι το κατάλληλο περιβάλλον ο Άρης για κάθε παίκτη. Και να πάρουν και τα 400. Γκαραντί. Γελάει ο κόσμος. Ο Κλυγκόπουλος εκεί στη Σαντορίνη τώρα ετοιμάζεται για το καλοκαίρι. Μια χαρά. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την κακή του μέρα, γιατί δεν έχει δικαίωμα να έχει κακή μέρα. Αυτό είναι το περιβάλλον που ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ακριβώς το περιβάλλον που θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ένα περιβάλλον που κανείς δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι όταν στο τέλος τελειώσουν όλα, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να βγω μια φωτογραφία έτσι. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά. Χειρότερο από το Σιμεώνε, ας πούμε. Ο Σιμεώνε θα είναι παιδάκι μπροστά σου. Ο Σιμεώνε. Με αυτό δεν που έκανε. Βλέπω. Και αυτόν δεν το βλέπω. Το πιάσαμε ποιος δεν βλέπω, κύριε, βλέπω. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι ΠΑΟΚ πήρε ένα καλό μάθημα. Όταν παίζει με αυτούς για ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, είναι παιχνίδι της πόλης. Δεν μπορείς να μπαίνεις με μπλαζέ ύφος. Είναι υψηλή ένταση. Ναι. Πολλά λάθη, 51 λάθη στον αριθμό, 14 ο Άντρε, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχει βάλει αυτόν τον κόλλο, ο Άντρε πέτυχε ένα συμπαίκτη. 14 λάθη είναι πολλά για τον Άντρε. Νομίζω είναι και αρνητικό ρεκόρ του Βιρίνη. Αρνητικό καριέρα, πρέπει να πούμε. 14 λάθη. Στον ΠΑΟΚ. 14 λάθη. Ο Άντρε, ο οποίος μάλλον χαλάρωσε στο δεύτερο ημίχρονο και τα λάθη που έκανε ήταν. Κομβικά για ποιο λόγο. Και ο καλά και ο Μάτος ήταν. Ο Παναγία μου. Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει χώρο στον Άρη. Και μπορούσε να τον παίξει στον χώρο, στο ανοιχτό γήπεδο. Θα μπορούσε δηλαδή με 5-6 πιο ποιοτικές πάσες από την πίσω ζώνη ο ΠΑΟΚ να κάνει δουλειά, να πετύχει δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παραμύθι. Δεν το έκανε. Έμεινε όπως ξεκίνησε στην κακή μέρα, γιατί πνευματικά δεν μπήκε σωστά όπως είπαμε. Και από εκεί και πέρα, μια διαιτητική απόφαση, μια διπλή ανάποδη διαιτητική απόφαση στη φάση του γκολ και μια διπλή διαιτητική απόφαση με πρωταγωνιστή τον Πίσας βάζει σε πέναλτι και δεύτερη κίτρινη στον Τζανακάκη. Ωραία, έκριναν, άφησαν τον Άρη, χάρισαν στον Άρη έναν βαθμό και ουσιαστικά έδωσαν κάποιες ελπίδες στον Ολυμπιακό, γιατί ο στόχος τους ήταν αυτός βέβαια και όχι να πάρει ο Άρης έναν βαθμό. Εγώ ξέρω πέρα, ότι το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιο του Περέιρα. Ναι. Έχω κρατήσει την ψυχραιμία μου με αυτό το πράγμα εδώ και καιρό. Δεν είναι το μοναδικό γεγονός το χθεσινό, είναι και ο Δανός.
Είναι και οι Έλληνες διαιτητές οι οποίες πήραν το μήνυμα από τους συνεχόμενους ορισμούς του Κομίνη. Θεωρώ ότι ο Πορτογάλος μαζί με τον Τριτσόνη είναι διαπλεκόμενοι. Αν τολμήσει ο Γραμμένος να ανανεώσει αυτόν τον τύπο, πραγματικά θα γίνουμε γης μαδιά μου. Και μη τυχόν τολμήσετε συχάματα να μην έχετε το βάρ του χρόνου. Λαμόγια, ελαμόγια, ξεφτυλισμένη φάρα, συχάματα. Αυτά. Το οποίο βαρ μπαίνει στο βόλεϊ, μπαίνει στο χάντμπολ, θα μπει και στο παιδικό μπάσκετ σε λίγο. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Και ο υφυπουργός ακόμα κάνει διαγωνισμούς και όπως λέει το άλλος, υπουργός ψηφιακής ανάπτυξης. Θα ελέγξουμε λέει τις προσφορές, είμαστε σε φάση που άντε βρε. Μη τυχόν και δεν πει βαρ. Και θα μας αρχίσουν τώρα καλά, θα σας κάνουν οι ξένοι. Δεν μας κάνει, μασκίζει βρε βλάκα. Δεν μας κάνει όπως μασκίζει. Καλά, και υπάρχει και ξένος υψηλού επίπεδου όπως ήταν με τον Ολυμπιακό και ξένος όπως ο χθεσινός ή με την ΑΕΚ, ας πούμε, που είναι από το πιο κάτω ράβι δεν υπάρχει. Ναι, που θα πάει, ξέρω εγώ, και θα είναι η γυναίκα του με την κυρακούλα στο χωριό και θα βγουν εκεί πέρα στην ίδια πλατεία 44 χρόνια και θα τους αρέσει. Γιατί έτσι είναι στο εξωτερικό στέλνιο, όπως θυμάσαι. Α, κυρία Μόργκεσεν. Η Μόργκεσεν. Θυμάσαι που συναντήσαμε την πεθερά του Φαρόη. Ναι, ναι. Πώς το λέγανε εκείνο το χωριό. Τώρα καλά. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Κλείνουμε το κεφάλαιο παιχνίδι χθεσινό. Δεν νομίζω να στοιχίσει κάτι ιδιαίτερα. Ο ΠΑΟΚ για να χάσει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει 3 ήττες με Παναθηναϊκό, Πανετολικό και Λάρισα. Γιατί νομίζω τα άλλα εύκολα ή δύσκολα θα τα πάρει. Δεν γίνεται να κάνει 3 ήττες ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια. Εκτός αν εμφανίσουν τον Γκέμπελς να παίξει διαιτητής. Ωραία, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το νου σας. Κάτι μπορεί ο Άρης να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Τι να κάνει. Να κόψει βαθμούς. Over 3,5 ημίχρονο. Όπως έλεγε συνάδελφος του Άρη, με χαρά θα βάλω λέει τον Ανάκογλου να παίξει. Το έχουν ποτιστεί και αυτοί. Το λένε μόνοι τους, δεν χρειάζεται. Μα εννοείται ότι το λένε μόνοι. Θα βάλω λέει τον Ανάκογλου, λέω βάλτε και τον Μιχαλίτσο. Μα είδες κανένα να ξεφωνήσει για την υπόθεση Κλικόπουλου. Όχι. Το θεωρούσα φυσιολογικό. Μα γινόταν 85.000 άτομα και το είπα καθόλου ξύλο όλοι. Και καθαρίστριες. Όχι, το θεωρούσα φυσιολογικό. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό που γίνεται για τον Άρη. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να θεωρεί ο Μέσος Αριανός ότι ο Φετβαζίδης άφησε τη διαιτέστηση συμβόλαιο κλειστό για να δει τον Άρη μέχρι το καλοκαίρι ελεύθερος. Δηλαδή θεωρούν απίθανο να υπάρχει ένα ιδιωτικό συμβολαιό σε αυτά τα αγόρι μου. Και να λέει... Όχι, ρε, δεν γίνεται αυτό. Όχι, θεωρούν πολύ φυσιολογικό να δώσει άλλο 300.000 τη Δευτέρα και την Τρίτη να αποφασίσει ότι δεν θέλει τον παίκτη. Ναι, είναι και αυτό. Είναι πολύ λογικό. Εγώ θέλω να δώσω τα λεφτά μου, αλλά δεν τον θέλω τον παίκτη. Ναι. Και ο ίδιος ο παίκτης θα πηγαίνει στον Αιγινιακό, στον οποίο παίζεις εσύ αγάπη. Και να σου δίνει τον παίκτη. Να σου λέει, θα σου δώσω τα λεφτά, κράτη τον παίκτη σαν δανεικό και να λέει προπονητής ότι ο Πάκο δεν θέλω. Δεν θέλω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όχι, βέβαια. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον παίκτη χωρίς να τον έχει δει να παίζει, γιατί ούτε στον Άρη έπαιξε πέρα από ένα μάτσε. Ούτε δική του τον βλέπανε τον συγκεκριμένο. Με την καρδίτσα πήγε τρει αγωνιστικέ, διαβασμένο στον Άρη. Φαντάζεσαι ένα διάλογο. Θα τον πάρεις. Δεν τον παίρνω. Δεν τον κρατάω βασικά. Θα πάρεις και τα λεφτά και θα έχεις τον παίχτη. Δεν θέλω. Πάει εκεί, τον βλέπω άλλο. Τι είναι αυτό. Δεν τον θέλω. Λοιπόν, 400 και κρατάς τον παίχτη. Σε 40 παιχνίδια θα κάνει αυτό στον Κυριακό. Δεν γίνεται. Ούτε εκεί. Ούτε εκεί. 400 και κρατάς τον παίχτη. Δεν τον θέλω. 500. Και ένα εκατομμύριο να μου δώσει. Δεν τον θέλω. Να φύγει να πάει αλλού. Να είναι καλά το παιδί, εντάξει. Τέλος πάντων, αφού σας φαίνονται φυσιολογικά όλα αυτά, είναι δικό σας πρόβλημα πραγματικά. Να ξέρετε ότι στα καφέ που πηγαίνουμε και τα συζητάμε, γίνονται τέτοιοι διάλογοι και κλαίμε. Όπου έχεις δίκιο, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, ότι το θεωρούν τόσο φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό, είναι στο DNA τους πλέον. Είναι στο DNA τους πλέον. Και το συνδυάζουν με τι. Και εσείς πουλήσατε το μελίσι. Θα σου πω εγώ πώς πουλήσαμε το μελίσι. Σου πω εγώ. Θα σας πω την ιστορία με το μελίσι, να ξέρετε, παιδιά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ποτέ. Εντάξει. Ξεκινάει η σεζόν η μεταγραφική και ο Παναθηναϊκός λέει θέλω το Μελίσι. Κάνει ένα πρόβλημα, λέει ο Γουχού τότε, όταν ο Γουχού είχε τελειώσει την καριέρα του, Ζαχαράκης πρόεδρος. Τι δίνεται, τεχνικός διευθυντής, όχι ο Ντούμι, ρε. Και φύγει ο Ντούμι, την επόμενη χρονιά είναι. Έχει παίξει μια σεζόν στον ΠΑΟΚ, αφού ολμήξαμε στον Ντούμι. Κάπου θα μας αναγνωρίσει η ιστορία. Έχεις δίκιο. Για τα 2,1 που πήρε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Μπελίσης δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ ούτε μισό φιλικό. Μέχρι που εγώ και ο Βασιλόπουλος ολμήξαμε στον Ντούμι μια φορά και του λέμε: τον έχουμε εδώ, ρε. Βάλ τον δούμε. Σε ένα φιλικό με τη Σωσό. Στην προετοιμασία στον Τιζόν. Και τότε μπαίνει ο Μπελίσης και είναι ξαφνικά ο Μπεκεμπάουερ των Σερών σε σχέση με αυτά που είχαμε τότε.
Ωραία, θα τα γράψει ιστορία κάποτε. Πριν θα το, πάει. Πριν το μάτσο αυτό έλεγε ο Ντούμι. Δεν μπορεί να το βάλω ποτέ. There is no player Μελίσσης. Και μετά το φιλικό έλεγε very good player. Very disciplined. Δεν βγήκε ποτέ. Δεν βγήκε ποτέ. Την επόμενη χρονιά λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός θέλω στόπερ. Το Μελίσσης. Βεβαίως. Δίνουμε 600 χιλιάρικα. Πάει ο Χούστος Αγοράκη, λέει ο Αντωνίου, λέει μας δίνει 600 για το Μελίσσης. Λέει Ζαγόρ, καλά θα πληρώσουμε το παίκτη του Παναθηναϊκού για 600, τσάπα ξύλο θα φάμε. Λέει άστο, λέει πες, δεν το δίνουμε, όχι. Δεν τον δίνουμε το Μελίσσης. Ωραία. Ναι. Περίμενε λίγο γιατί πρέπει να καταλάβουν. Θύμισε λίγο τον διαγωνισμό γιατί βλέπω ότι... Ναι, FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι της Τετάρτης μεθαύριο με τον Πανιόνιο στη Τούμπα στις 7.30. FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Ναι. Συνέχισε. Ξεκινάμε. Απαντάει ο Χούστον Αντωνίου που ήταν φίλοι, ήταν δωμάτιο μαζί. Δεν είναι αδερφέ, δεν το δίνουμε τώρα. Γι' αυτό τα τζιμπαξίλα θα φάμε. Καλά, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Οκ, οκ. Α, πρόβλημα. Σε κάποια φάση λοιπόν διαπραγματεύεται ο Παναθηναϊκός ένα ζιβέ. Έναν Γάλλο που μέσα στη Μασέη νομίζω. Δύο μήνες ο ζιβέ, ο ζιβέ, ο ζιβέ, ο ζιβέ. Του κλάνει ο ζιβέ και πάει στη Μίτλεσπρο. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός μείνει χωρίς λύση. Έχουν αποφασίσει Ζαγοράκης και Χουχού ότι άμα γίνει η δουλειά και έρθει ο Παναθηναϊκός πίσω, κάτω από ένα 200 δεν τον δίνουμε. Ωραία. Σηκώνει το τηλέφωνο Αντωνίου και λέει στον Γουχού, όπως το λέω του, Γιώργο θέλουμε να το μελήσει. Αλλά φίλε να σου πω κάτι, μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Όπως το λέω. Εντάξει. Έλα όμως που δεν θέλει να πάει ο Μελίσσης. Έχω διακοπές στην Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε μαντήλι τώρα, εντάξει. Ναι. Εμένα είναι η μάχη μέσα μου του οπαδού και του δημοσιογράφου. Τι να πάει στον Παναθηναϊκό, πρέπει να 2 εκατομμύρια να μελήσεις. Εντάξει, να σωθούμε. Και έχουμε πέσει όλοι να ψήσουμε το μελίσι να πάει. Εγώ δεν έχω σήμα, θυμάμαι. Είμαι σε ένα βράχο πάνω για να βρω σήμα. Στην Ιεράπετρα. Ωραία. Και μιλάω. Αυτή είναι η ιστορία με το μελίσι. Για να ξέρετε. Και η ιστορία με τον Χριστοδουλόπουλο, λοιπόν, για να ξέρετε επίσης. Ο Χριστοδουλόπουλος έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και πήγε να πάει εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε τίποτα στον Ολυμπιακό. Μαντήλι πάλι δεν έχουμε. Ο Παναθηναϊκός μας δίνει τα ίδια λεφτά με τον Ολυμπιακό. Στο κόλπο ο Βιεννόπουλος. Και πετάγεται η ιδέα, αδερφέ, οκ, αλλά βγάλε και μια χορηγία. Από τις εταιρείες σου που δεν πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Ναι, είναι διαφορετικό αυτό που γίνεται τώρα, ας πούμε. Ναι. Πολύ διαφορετικό. Οκ. Και ξαφνικά πήραμε και τη χορηγία. Δηλαδή από εκεί που η μεταγραφή ήταν 2,5 εκατομμύρια, εντάξει, πήγε στα 5. 6. Ωραία. Μαγκιά μας. Τα φιλιά μας. Ξέρουμε να πουλάμε. Τα φιλιά μας στον Χρήστο, όχι στον Λάζαρο. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Εντάξει. Χριστάρας. Ναι. Και επίσης δεν είναι και κάτι κρυφό. Δηλαδή όλοι το είπαν. Ενώ έχουμε συναντήσει την περίπτωση τώρα, δεν το λένε κιόλας. Και δεν τους αρέσει που το λέμε εμείς, ας πούμε. Και λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να το λέμε. Στην περίπτωση του Κλιγκόπουλου, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε τα υπόλοιπα. FM και ΝΟΠΑΚΟΝ με το επώνυμο στο 54526. Κλήρωση για 5 εισιτήρια του αγώνα με τον Πανιόνιο 2 λεπτάκια πριν τις 2. Υπενθυμίζω τελευταία παράσταση σήμερα του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου πραγματικά σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων στο θέατρο Βεργίνα. Τελευταία παράσταση σήμερα στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει για εισιτήρια ticketservice.gr στα καταστήματα public και από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και αν θέλεις να ανακαινήσεις το μπάνιο σου και να το κάνεις πολύ πιο λειτουργικό και εντυπωσιακό, η Αναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Ανακαίνιση μπάνιου από 1.350 ευρώ. Έρχεται η Αναδομό, αγάπη. Σου ξυλώνει ό,τι παλιό υπάρχει στο μπάνιο. Τα πάντα όλα. Πλακάκια, μπανιέρες. Νυπτήρες τα πάντα. Ξυλώνει και τα παλιά πλακάκια. Ελέγχει τους σωλήνες. Ελέγχει την
γενική λειτουργία του μπάνιου. Υπάρχει και σχετική δοκιμή από υδραυλικό. Τοποθετεί τα νέα πλακάκια, η οποία είναι δική σας επιλογής. Διαλέγετε τα υλικά, τοποθετούν τα νέα είδη υγιεινής, μπανιέρα, ντουζιέρα, λεκάνη, μπαταρίες, νηπτήρες κτλ, καθρέφτες, τα πάντα όλα και χρωματισμός των επιφανειών, όλα αυτά με 1.350 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των εργασιών. Φοβερά. Και μαζί μας είναι και στοίχημα.gr, ο μέσος χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24 φυσικά. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά τα ειδικά στοιχήματα, σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, πολλοί και οι αγώνες, έχει και σήμερα στα πρωταθλήματα διάφορα παιχνίδια. Και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ, έχει και βόλεϊ. Και τένις, οι επιλογές είναι πάρα, πάρα πολλές. Και χάντμπολ. Και υπάρχει και το σερί, το οποίο γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και επέστρεψε και είναι εδώ μαζί μας. Και το live καζίνο όλη μέρα στη διάθεσή σας για να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και είναι και το άλλο σταύρο. Το χθεσινό βραδινό. Έχουμε και το open τώρα. Έχουμε και το open. Δεν είμαι υπέρμαχος του να στηθεί ένα κανάλι από το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, μια επένδυση 100 εκατομμυρίων μαζί με αγορά, εξοπλισμό, στελέχωση και και να γίνει το μαγαζάκι του ΠΑΟΚ. Ναι. Είμαι κατά αυτής της λογικής. Στη θέση του Σαββίδη ξεκάθαρα θα το έκανα πιο ανοιχτό. Ό,τι έκανε τέλος πάντων θα το έκανα σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει. Από την άλλη βέβαια, δεν μπορεί να στείλετε μια αθλητική εκπομπή με ένα ύφος συγκεκριμένο, όπου αυτοί που την τρέχουν αισθάνονται βάρος ότι βρίσκονται στο κανάλι του Σαββίδη και πρέπει να πείσουν τους υπόλοιπους ότι δεν είναι επηρεασμένοι από το επίπεδο μισθοδοσίας τους. Και στο τέλος να είμαστε και κερατάδες και δαλμένοι. Είναι αδιανόητο για τον Κατσούρα αυτό που έχει κάνει χθες. Έχεις παίξει στον ΠΑΟΚ, φίλε. Ναι. Το ξέρεις το έργο. Έχεις παίξει στον περιβόητο ημιτελικό που αποβάλανε τέσσερις παίκτες μαζί και σένα, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούσε να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Μιλάμε για πράγματα ασύλληπτα. Και να ορμά τον κάκο που λέει το προφανές. Για τη φάση του πίσης, βάλε. Ναι. Ναι, πήγαμε στο άλλο άκρο. Πήγαμε στο άλλο άκρο και αυτό συμβαίνει για αυτόν τον λόγο. Τι θα πει η γειτονιά. Ναι. Εγώ στην Πάτρα όταν θα βγω, φίλε, ή στο Κολωνάκι. Δεν θέλω να μου πει ο άλλος γιατί βάζεις πλάτη, δεν τα παίρνεις από το Σαββίδη και βάζεις πλάτη. Τώρα ξέρω το Κολωνάκι. Μπράβο, ρε, τα παίρνεις, ρε φίλε, και δεν λες τίποτα. Έλα, κάνε βόλτα εδώ να δούμε τι θα λες. Εγώ καταλαβαίνω ότι η ισορροπία στα μίντια είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν μπορεί να είμαι στην πλευρά του κερατά και του δαλμένου. Κάποιος θα το συντονίσει λίγο το πράγμα διαφορετικά. Και ο τρόπος που έκανε. Και ο Ντέμις να λέει ότι ήταν καλός ο διαιτητής, ρε Ντέμι. Αν μου έσουν εσύ πρόεδρο του αγώνα μου και σε πέσαν έτσι, θα του έχεις πάρει το λαρίκι. Όπως είπε και ο Κάκος στον Κατσουράνη. Δηλαδή, εδώ πάρεις τέτοιο πέναλτι εσύ. Τέσσερα καροτσάκια θα πάρεις στον διαιτητή και το βοηθώ. Ναι, θα ανέβεις δεκάγγελα κανονικά. Ναι. Εκεί δεν είχε απάντηση βέβαια. Τι να πει, λες και δεν τα έχει κάνει. Τον διέκοψε κιόλα. Δηλαδή ήταν λες και το έκανε με αγωνία, ας πούμε. Εκεί που μιλάει ο Κάκος και λένε ότι, OK, ναι, πάμε στην επόμενη φάση. Που λέει ο Κάκος ότι δεν υπάρχει κίτρινη και ότι είναι πέναλτι. Λέει, τον διακόπτει ο Κατσουράνης και λέει, όχι, κάτσε λίγο, δεν είπα την άποψή μου, ούτε ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας εντωμεταξύ δεν έχει, ούτε έχει κοιτάξει προς εκείνη τη στιγμή. Ο Χαριστέας τίποτα. Και κάθεται και λέει ότι για μένα δεν είναι σωστό. Είναι κίτρινη και θέατρο. Το λέει και δύο φορές. Ότι είναι θέατρο του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, και να λέμε παιδιά λίγο, επειδή είμαστε. Άντε, ο Νορβηγός δεν ξέρει. Εμείς εδώ βρισκόμαστε στην αγορά την ποδοσφαιρική τόσα χρόνια. Ο Μπίσεσβαρ λοιπόν παίζει τρία χρόνια. Πότε βούτυξε ο Μπίσεσβαρ, ρε παιδιά. Η μπάλα δεν φεύγει μπροστά του. Δεν πάει να κάνει γκολ. Μα είναι αυτό, είναι χαζός ο Μπίσεσβαρ να πέσει και αφήνει τη φάση. Μα είναι χαζός. Ναι, πρόσεξε με, υπάρχουν παίκτες που είναι χαζοί και κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά τους ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες. Είναι χαρακτήρες τέτοιοι. Ο Μπίσεσβαρ δεν το έχει κάνει ποτέ. Πείτε μου, βρείτε μου, ρε ξερόλες, μία βουτιά του Μπίσεσβαρ. Ναι. Που τρώει το ξύλο της αρκούδας. Το ξύλο της αρκούδας. Και δεν λέει κουβέντα. Ναι, δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει 15 βουτιές σε κάθε αγώνα. Δεν είναι φορτούμενος. Δεν κάνει ποτέ βουτιά. Για να πέσει ο Μπίσεσβαρ πρέπει να φάει πραγματικό ξύλο. Και ας πούμε φαίνεται, ρε Σταύρο. Δηλαδή είναι μια φάση που φαίνεται. Δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Εγώ θα σας πω κάτι. Υπάρχει από τη μία η απόλυτη δικτατορία του Ολυμπιακού που τη βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις της. Σας το έχω ξαναπεί για παράδειγμα στα νέα την εφημερίδα του Μαρινάκη δεν υπάρχει καν ένα κουτάκι το πρόγραμμα του Open.
απαράδεκτο για πανελλήνια εφημερίδα. Υπάρχει το Nickelodeon, το 4E, δεν θα δεις πουθενά στα νέα. Είσαι το κουτάκι. Νέα. Είχα αγοράσει μια φορά γιατί είχε ένα κόμικ με ποδόσφαιρο, την πάτησα. Και μετά αντιλήφθηκα τι αγόρασα και δεν ξαναγόρασα ποτέ. Με έχει μείνει το πρώτο τεύχος. Και απ' την άλλη υπάρχει η απόλυτη δημοκρατία του ΠΑΟΚ. Το ιδανικό είναι να υπάρχει κάτι στο μέσο. Εάν δεν υπάρχει στο μέσο και μου πει εμένα να διαλέξω, θα διαλέξω το Ολυμπιακό, φίλε. Την απόλυτη δημοκρατία του ΠΑΟΚ δεν μπορώ να την. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Open, γενικότερα στον περίγυρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτή τη φάση δεν ξέρω. Σίγουρα θα δούλευα λίγο παραπάνω στο κομμάτι του τι λες ρε. Δηλαδή, θα εντόπιζα, ξέρω εγώ, πέντε πράγματα χθες π.χ. στη μετάδοση. Θα είχε σηκωθεί το τηλέφωνο και ένα. Να σου πω γιατί ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, δεκαοχτώ πράγματα. Θα σ' άρεσε κι εγώ παπάρια. Ναι. Αυτό δεν κάνω αυτή. Αφού λοιπόν έχει απόδοση το ζάλισμα και δεν έχετε πολιτισμό, αναρωτιέμαι εγώ γιατί να έχω πολιτισμό. Σταύρος, το έχω ξαναπεί, κάνουν επισκέψεις σε σπίτια φιλάθλων, οπαδών. Χτυπά την πόρτα ένας κυριούλης. Όχι για Βασιλόπιτα, να υποθέσω. Όχι, όχι. Γεια σας, ναι. Τι γράψεις στο Facebook για τον πρόεδρο. Κανονικά, πάνε στα σπίτια. Αυτό είναι το άκρο του Ολυμπιακού. Το δικό μας το άκρο είναι. Γράψεις ό,τι θέλεις. Για το Σαββίδι, για την ΠΑΕ. Ναι, απ' τα δύο ξαναλέω προτιμάω εγώ του Ολυμπιακού. Την απόλυτη δημοκρατία δεν την. Που ξεπερνάει τα όρια και πάμε στο άλλο άκρο. Δεν ξέρω. Έχω σταματήσει να βλέπω εδώ και τρεις εβδομάδες αθλητικές εκπομπές μετά τα μάτς και έχω ρεμίσει. Ούτε εγώ βλέπω, μπαίνω στις Νόβα τα highlights, βλέπω τα highlights και τελειώνει στο διάρκεια. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά. Η καλύτερη λύση, παιδιά. Η υπομονή. Τουλάχιστον για μένα. Παιδιά που και κερδίσω πάω, εντάξει. Ούτε με τον Ολυμπιακό είδα. Προτίμησα να δω 70 φορές τα highlights. 9 λεπτά και ένα πόσο είναι. Τα είδα και κάθε φορά στο 16 που κάνει τη σέντρα ο Ζαμπά στον Καντουρί, κάθε φορά κοιτάω αν θα τη βγάλει αλλιώς. Κοιτάω ποιος κάνει κίνηση στην αριστερά. Τέλος πάντων, μιλάμε για καθυστερημένο. Ας πούμε για τα δικά μας. Ένα μπερδεμένο παιδί. Ναι, ένα μπερδεμένο παιδί. Έρχεται το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, πάω και χάσει το πρώτο παιχνίδι γνωστό με 2-1. Μετά από δύο μεγάλα λάθη, ένα του Γιαννούλη και ένα του Πασχαλάκη, σε ένα παιχνίδι που πάω το έλεγχε 100% και είχε προηγηθεί με τον Σβιτέσκι. Καλύτερα να κερδίσει με μισό μηδέν. Όχι, δεν φτάνει μισό. Με 1-0. Τον Πανιόνιο. Τέλος πάντων, μία νίκη καθαρή. Ο Πανιόνιος έχει κάνει κάποιες προσθήκες. Έχει βάλει τον Άρτσε στο παιχνίδι του. Έχει επαναφέρει τον Μπουμάλ. Έχει μπει ο Μανιάτης. Χθες ήταν πολύ στοχευμένος ο τρόπος παιχνιδιού του. Χτύπησε τον Παναθηναϊκό που παίζει. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει, άλλο άμα δεν μπορεί. Του χτύπησε στην κόντρα, του άφησε την μπάλα 100%. Πάρτινα, κάνει ό,τι θέλει. Του βγήκε στην κόντρα μία φορά, πέτυχε τον κόλο Σπυριδόνοβιτς στο πρώτο στη σεζόν. Ήταν να είσαι τώρα Παναθηναϊκός, να έχει όλες τις κατεμιές, να έχει τον Αλαφούζο και να βλέπει ότι προηγείται ο Πανιόνιος με τον κόλο Σπυριδόνοβιτς που είχε μέχρι τώρα 0-34 τελικές. Γενικά ο Πανιόνιος αρχίζει και ηρεμεί λίγο με το θέμα παραμονή. Έχει πάρει κάποιους βαθμούς, τσίπησε ένα βαθμό στο Βικελίδης, κέρδισε χθες. Βλέπει βέβαια τον Κομπότη να παθαίνει αμόκ και να τη δίνει. Βαθμολογία. Τι γίνεται στη βαθμολογία. Βαθμολογία, κοίταξε. Ο Κομπότης δεν ξέρω αν προλαβαίνει τα play-off. Δεν προλαβαίνει. Δεν έχει play-off. Άμα είχε. Την πεντάδα. Την πεντάδα. Για να δούμε. Λοιπόν. Η Λαμία είναι τρένο. Για πες τη βαθμολογία. Να έχει ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 58. Ναι. Ολυμπιακός 48. ΑΕΚ 43. Ατρόμητος 40. Άρης 34. Συμπληρώνουν την πεντάδα. Ναι, Παναθηναϊκός 31. Πανετολικός Ξάνθη 27. 7η και 8η θέση. Λαμία 27. Πανιόνιος 26, Αστέρας Τρίπολης 11η θέση με 22 βαθμούς, η Λάρισα με 22 και αυτή, Παζιάννενα 20 και στις τελευταίες τρεις θέσεις Λεβαδιακός 19, Όφη 17, Απόλλωνος Μύρνης 9. Στην πεντάδα, Όφη, Λάρισα, Παζιάννενα, Λεβαδιακός και τα λοιπά θα γίνει μακελιό. Σήμερα παίζει Πανετολικός Παζιάννενα. Τι το παίζεις αυτό τώρα? Αν έπρεπε με το ζόρι, φίλεις, θα στήριζα Πανετολικό. Ε? Θα στήριζα Πανετολικό αν έπρεπε να το παίξουμε με το ζόρι. Νομίζω είναι σε καλύτερο momentum. Και ναι, πιο δεμένη ως ομάδα. Να κάνουν κάποιες νίκες εκτός προγράμματος. Εγώ, άμα δω τα Γιάννενα ψηλά, μπορεί να πετάξω ένα δεκάρικο μαζί με το χιδίο του Οφείνετ. Τα παλικάρια της Κρήτης, τα οποία δεν αμασίσουν στο εχθρικό Καραϊσκάκι.
και με γκολ του Γιακουμάκη στο 94 θα πάρουν ένα πολύτιμο βαθμό. Όπως τον πρώτο γύρο με την νίκη που είχαν κάνει. Τα παλικάρια του Όφη. Γιατί το μόνο σενάριο που δεν έχουμε σκεφτεί είναι αυτό σήμερα, εντάξει. Να γίνει καμιά κέντα και να γυρνάσει και τον Παναθηναϊκό Κατσίκη. Δεν έχει τίποτα Όφη βέβαια. Έχει κάνει κάτι ψιλοπροσθήκες. 2-10 ο Πανετολικός, 3-0-5, 4 μονάδες το διπλό του Παζιάννα. Δηλαδή ένα διπλό-διπλό δεν είναι κοντά στα 7. Να πετάξουμε ένα δεκάρικο, εγώ δεν σου λέω θα πληρωθούμε. Ημίχρονο τελικό, διπλό-διπλό, 7-25. Και το χ2 του Όφη. Και το γκολ-γκολ στο Καϊσκάκη για να είμαστε λίγο. Το χ2 του Όφη θα δίνει πιο ρεαλιστή. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ. 3. 3! 37, 21, 23 φράγκα διάδα. Αυτή θα παίξουμε. 10 ευρώ. Και τι άλλο είπε, χ2 του Όφη. Α το χ2, το ξεχάσαμε κιόλα. Λέμε, αφάνε ένα κολό. Αφάνε ένα κολό, φίλε. Πάντω, Σταύρο, το χ2. 7. Ναι, 7. Καλύτερο το 7 το γκολ. 7, 49, 50 με 25. Όχι, εντάξει, βάλτε γκολ. 50. Πετάξουμε 100 στάρικο, 5.000. Τι λέει, μωρέ. Έτσι λέει κάποιο που λέει, μου λέει, Γιαννούλη, γιατί δεν έπαιξε 100 ευρώ, ρε. Το 3-1 με τον Ολυμπιακό που σου είπα. Ναι, όπω εσύ παίξει που λε και δεν έβαλε ένα κοσάρικο, ποιο το είπε, Στέργιο. Στέργιο το είπε, εγώ τι σου είπα. Στο γκολ του Βιερίνα τη περιοχή. Χαίρομαι πολύ. Γιατί μα είπε ότι υπάρχει αυτό το στοίχημα και δεν το είδαμε χθε. Τίποτα, ρε. Το χάρηκα μόνη μου. Δεν σα είπα τίποτα. Ο Πόκ δεν θα έχει απουσίε με τον. 11 η ώρα το πρωί ήταν η προπόνηση στην Τούμπα. Ήταν αρχικά να γίνει στη Μεσήμβρη, αλλά επειδή ο καιρό είναι κάπω περίεργο, έγινε στην Τούμπα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τον Καντουρί, βασικά, περιμένουμε ενημέρωση. Γιατί χθες αποχώρησε με θέμα από το γήπεδο. Καντουρί, νομίζω, έχει θλάσει. Ναι, περιμένουμε να δούμε ενημέρωση. Γιατί του βάλαν πάγο, δεν πέρασε ο πόνος, έφυγε με πόνος. Δεν οπότε είναι. Πάγο το βάζεις και να εμείς. Ναι, εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά αμυϊκό είναι. Οπότε τον περιμένουμε να δούμε από εκεί νεότερο, αλλά κατά τα άλλα όλοι είναι καλά. Νομίζω έτσι και αλλιώς δεν είναι στο μυαλό του Λουτσέσκου για το μάτς. Ναι, με βάση διαχείριση. Μάλλον. Νομίζω ότι θα πάμε σε ένα σχήμα πιο ελαφρύ. Με Πέλκα σίγουρα και Σέντζ Ολιβέιρα. Λιμνιό. Λιμνιό Ζαμπά προφανώς. Θα δούμε. Σε κάτι τέτοιο θα πάμε. Έτσι πιστεύω. Εκτός αν παίξει πάλι ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος δεν είναι ο Μπίσεσβαρ για κάθε εβδομάδα. Τότε θα τα έχουμε πει αυτά. Δεν, είναι... δεν νομίζω. Γιατί μπορεί να πάμε. Το κουράζεται το παιδί μας. Δεν είναι τώρα. Ναι. Ένα, 1,5 παιχνίδι εβδομάδα αυτό είναι. Για να τα παίρνει μόνος του και μετά να. Πέλκας. Ναι. Ποτέ δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια κυπέλου. Ναι. Πάω, πρέπει να είναι πιστικός γιατί απλούστατα προέρχεται και από ένα παιχνίδι που έχει φέρει εκνευρισμό. Είναι η αλήθεια. Δεν το έχουμε ξαναπάθει τόσο ακόμα από το αθλήμα τους, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια. Σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση απέναντι σε μια ομάδα κυπέλου. Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που πάντα πρέπει να τη σέβεσαι σε αυτό το θεσμό. Γενικά να το σέβεσαι τον Πανιόνιο. Κακά τα ψέματα. Τον ΠΑΟΚ δεν τον παίρνει να έχει απώλεια κι άλλη. Θα δημιουργηθεί κρίση. Αν και νομίζω ότι υπάρχει η ωριμότητα να τη διαχειριστούμε. Ο περισσότερο εκνευρισμός προκαλείται από την απειρία μας. Δηλαδή μας έλειψαν 4 χρόνια οι άλλοι. Και τώρα μας φαίνεται κάπως το ότι πουλάνε τρέλα. Και τι πανηγυρίζουν κιόλα. Αυτό που τους περιμένανε. Όχι, στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια. Και είχαν εκεί πάνω στα χέρια τους είδες. Εντάξει. Εδώ είχαν βγει εκείνο το τουρνουά που είχαν κερδίσει τα πέναλτι. Σωστά. Πλάκα μας κάνει. Αυτό που τους περίμεναν, λέει, ήταν ήδη στο γήπεδο. Εκεί στην πειραρία που βλέπαν το μάτι. Μια χαρά. Εμείς γιατί δεν έχουμε πειραρία. Και σου λένε, σε αυτό του ζηλεύω. Ας περιμένω την ομάδα να την αποθεώσω κιόλα. Σε αυτό του ζηλεύω. Θέλω πειραρία στην Τούμπα. Τι κάνετε εκεί, στην Παρεζό, από Νέα Τούμπα. Στην Νέα Τούμπα. Όχι, στην καινούργια, σε αυτήν. Πού θα το βάλουν τώρα. Θα σου έλεγα. Τι λόγος γιατί θα σου έλεγα. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω πειραρία. Να ακούμε τις μουσικές μας, αυτά. Δηλαδή καθόμαστε και μιλάμε εκεί πέρα. Και να υποδέχεις και την ομάδα. Ναι. Μετά από χ. Εννοείται ότι δεν υποδέχομαι την ομάδα μετά από χ. Έτσι. Γιατί έτσι χαλάει εκεί και λες θα περιμένω. Να αποθεώσω. Τι έχω να κάνω. Γιατί αυτή είναι η εξήγηση, ότι δεν μας έρθει. Λες το παιδί εκεί, αδερφέ, μην τα πάτε το τραπέζι, ξανάρχομαι. Έρχεται η ομάδα λίγο. Μπαίνω και βγαίνω. Ναι, γιατί λένε δεν ήταν εκεί για να αποθεώσουν. Ήταν ήδη εκεί και περίμεναν. Όσοι ήταν. Ναι. Λογικό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας πανηγυρίζει ό,τι πιστεύει. Δικαίωμά του, δεν θα κρίνουμε εμείς. Είναι αυτό που ο Γιώργος Σαββίδης. Ίσως είναι και καλό. Γιατί εκεί βλέπεις ότι μεγαλώνεις ακόμα περισσότερο. Ο αντίπαλος χαίρεται με το χ.
Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις πολύ περισσότερο. Ποτέ. Όταν το σηκώσεις, αγάπη. Καλά, ρε, ναι. Εντάξει. Ναι. Να το σηκώσουμε, παιδιά. Θα το σηκώσουμε, αλλά. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Δεν πρέπει να εκνευρίζεστε. Και να μην απαξιώνετε κιόλας. Σήμερα το ραδιόφωνο σε τον πόλεμο του Ρόζ. Θυμάστε την ταινία. Ναι, που το ζευγάρι είχε αφήσει γραμμές μες στο σπίτι και δεν πήγαινε ο ένας στο περιβάλλον του άλλου. Έτσι να αντιμετωπίσουμε. Δεν μιλάμε. Τους προσπερνάμε. Προσπερνάμε. Και εσύ που δέχτηκες να μιλήσεις το πρωί, είσαι φάουλ. Εφαγώθηκες πια. Είσαι φάουλ. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Μην τους μιλάς. Δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι. Τι περίμενες, αγάπη. Εντάξει, τέλος πάντων. Έκανα λάθος, πες το. Δεν είναι κακό. Έκανες λάθος. Όχι. Δεν υπάρχει πολιτισμός μαζί τους. Εντάξει, δεν λοιπόν. Γίνεται να μιλάς. Ναι. Τώρα στον δρόμο, δύο συνάντησα. Έκανες που δεν τους είδες. Όχι, έκανα που δεν τους είδα. Μπορεί να τραγουδούσα. Έκανα που σου μιλούσα στο τηλέφωνο. Ναι. Αυτό εντάξει, μονίμως. Μπράβο, Σταύρο. Να χτυπήσεις καμιά φορά και να το κοιπάω πάντα σε ευαίσθητα δεδομένα. Δηλαδή, sorry, μιλάω με τη μάνα μου. Κατάλαβες. Ωραία. Τα τύψου στα προκόλλικα. Αν σου πει ο Σταύρος στον δρόμο ότι μιλάει με τη μάνα του, μάλλον είναι ψέματα. Όχι, μιλάω. Συχνά πυκνά. Γεια σου, μάνα. Πες με στο κεφάλι, όπως λέει ο Στέργιος. Ο φίλος ο Μιχάλης Αντιφλόρινα. Καλημέρα, παιδιά. 8 τελικοί μπροστά μας και πανηγυρίζονται σήμερα το Χ. Θα κρυφτούν. Πάω και εναντίον όλων. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την άποψη. Το άλλο στόχος Ευρώπη ήταν, θα βγει. Δεν θα κρυφτεί κανείς. Αυτό που θα έχουν να διαχειριστούν βέβαια είναι πώς θα ζήσουν με αποταθλητή στην ίδια πόλη. Είναι λίγο βαρύ. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Είναι δύσκολο να βλέπεις στο σχολείο 25 παιδάκια, τα 23,5 να είναι πάω. Θα σου λέω όμως ότι το 64, το 46, ξέρω εγώ, το 50, 46. Ο Άρης τότε. Όπως μου έλεγε χθες άλλος συνάδελφος του Άρη, όχι αυτός που είπε θα βάλουμε τον Ανάκογλου, ναι. Και χαιρόταν στο Καραϊσκάκι. Ναι. Θα πάρω, λέει, 3 μήνες άδεια από το ραδιόφωνο όταν το πάρει ο ΠΑΟΚ και θα επιστρέψω, λέει, τον Αύγουστο. Εκεί που υπάρχει η προσμονή ότι οι μεταγραφές πάμε για το πρωτάθλημα εμείς. Ναι. Αλλά λέει Μάιο με Αύγουστο θα πάρω, λέει, 3 μήνες άδεια. Αν είναι στο γνωστό όμιλο, να είναι σίγουρος θα πάρει 3 μήνες. Αν είναι αυτός που φαντάζομαι. Δεν είναι αυτός που φαντάζομαι. Όχι, μάλλον δεν είναι αυτός που φαντάζεσαι. Τι ωραία πράγματα. Δεν θα πάρει κανείς 3 μήνες άδεια από κανέναν όμιλο ραδιοφωνικό ή εντύπου ή digital της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν έχουμε πάρει ποτέ 3 μήνες άδεια. Θα κάνει μια υπομονή, τέλος πάντων. Ναι. Η αγάπη μπορεί να πάρει 3 μήνες άδεια. Αλήθεια. Ναι. Ευχαριστώ. Αλλά η υποχρέωσή σου θα είσαι σε νησί και τους 3 μήνες. Γιατί? Γιατί θα έχεις την άδεια ή μείνει εδώ. Πού θα μες στείλεις, τι έχεις μυαλό, ας πούμε. Κάτι κρύβεται από πίσω, κάτι στάνταρ. Θέλω να δω αν αντέχει το μπάτζετ σου στα νησιά. Θα με κερδίσει κανένα στοιχηματάκι ακόμα τέτοιο. Ναι. Κοιμάστε όρθιοι, σας ανοίγω τα μάτια. Τέλος πάντων. Στέργιο, θύμισε λίγο ότι δίνουμε τα εισιτήρια. Γιατί τι γίνεται. Τι εισιτήρια δίνουμε. Για τον Πανιόνιο. Ναι, αλλά μάλλον ο κόσμος δεν. FM και ενώ πάω ο ονοματεπώνυμο στο 545-26. Γιατί. Έτσι είναι εκτεβισμένοι. Όχι, πρέπει να πάνε την Τετάρτη στο γήπεδο. Καλά, βασικά δεν θα παρακαλάμε κιόλα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Πρέπει να είναι. Έτσι, Στέργιο. Δεν θα είναι γεμάτο, αλλά θα έχει. 20-22.000 κόσμο θα 7.30, έχει. 7.30, βολική ώρα. Τετάρτη. Μια χαρά. Την ώρα που ο Μήτρος Γουλή έβαλε γκολ στην Γαλατά και έπαιζε Κιάμο στα μεγάφωνα. Ναι. Και Γαλατά ο Κιάμο. Γιατί ο Κιάμο πού αλλού είναι. Είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Είναι... Α! Εδώ έπαιξαν Ντίνο στο τελικό του μπάσκετ στην Ισπανία. Να το είδες αυτό, Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Όχι. Ναι. Νίνο. Νίνο, το γνωστό του TPG το τραγούδι. Είχε με ένας άλλος ζω σε παράνοια. Σοβαρά μιλάς. Στο τελικό του μπάσκετ. Τέλος πάντων. Χορηγή. Κάτσε λίγο, τώρα το θυμήκα. Κάτσε λίγο. Ένα τελευταίο, έχουμε 2 λεπτά. Του Κέπα τη φάση την έχεις δει με το Σάρι. Όχι, τι έγινε. Καλά δεν το έχεις δει. Όχι, αφού είμαι στον δρόμο. Παρακαλάει χθες. Παρακαλάει ο Σάρι τον Κέπα να βγει αλλαγή. Ναι. Του λέω και πάω, όχι, δεν βγαίνω. Τον παρακαλάει ο άλλος. Χτυπιέται ο Σάρι στον πάγκο, μπαίνει στο ποδήλατο, ξαναβγαίνει και δεν βγαίνει αλλαγή ο Κέπα. Κάνει πίσω ο Σάρι. Είχε τι ήθελε να παίξει μπακότελμα. Ήταν στα τελειώματα του αγώνα. Ναι. Ωραία. Ο Κέπα είχε ένα μικρό θέμα. Ο Σάρι λένε ότι πίστευε ότι έχει θέμα. Ο Κέπα του έλεγε ότι είμαι εντάξει. Και δεν βγήκε ποτέ. Θα δει το βίντεο. Είναι απίστευτο, να ξέρει. Ναι, περίμενε λίγο. Φάγανε κανένα γκολ, όχι.
Χάσε το πέναλτι μετά. Ήμουν ο Κέπα και έχασε η Τσέλσι και το πήρε η Σίτι. Όταν τα έκανε αυτό ο Χακόμπο όμως. Που ο Κέπα έφαγε και την μπάλα μέσα στα χέρια του. Εσύ ο Χακόμπο δεν έκανε αυτό το πράγμα. Να χτυπιέται το. Πήγε και το μάτς που ζωριστήκαμε να το βγάλουμε έξω. Α, βγήκε όμως. Σηκώθηκε τα μπέλα ο Σαν δύσκολα. Σηκώνει τα μπέλα, περιμένει ο Καμπαγέρος στη γραμμή για να μπει. Ο Καμπαγέρος και στην Αργεντινή. Και δεν βγαίνει ο άλλος. Δεν βγαίνει. Δεν θέλει να βγει. Δεν βγαίνει. Και δεν βγήκε. Έκανε πίσω ο Σάρι. Που πήγε στον πάγκο, χτυπούσε τα πράγματα, έριξε τα χαρτιά. Γιατί... Μόνο αυτό δεν έκανε, να ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε. Θα στο δείξω το βίντεο. Ωραία, δείξω μου. Λοιπόν, μαζί μας είναι, Στέργιο. Μαζί μας είναι καζίνο. Το Easy Casino. Τελευταία παράσταση σήμερα του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα, μετά από ένα τρίμηνο πραγματικά τεράστιας επιτυχίας. Γεμάτο το θέατρο Βεργίνα σε κάθε παράσταση. Γεμάτο θα είναι και σήμερα. Όσοι δεν έχετε απολαύσει τον Τάκη Ζαχαράτου ή θέλετε να τον δείτε για δεύτερη φορά, κλείστε εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public και στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την ανδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, με φοβερές τιμές. Κατάστημα υπάρχει και στο Λευθέρω Βενιζέλο. Η Στίχημαν είναι μαζί μας. Έχει αγώνες και σήμερα και αύριο και όλη τη βδομάδα. Εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Live cash out. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Υπάρχει το σερί, μπορείτε να το κατεβάσετε είτε είστε κάτοχος κινητού iOS είτε κάτοχος κινητού Android. Υπάρχει φυσικά και το online καζίνο, γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο από τη Στίχημαν για να παίζετε από κινητό, υπολογιστή ή τάμπλετ εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια και να διεκδικείτε μεγάλα κέρδη είτε σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε handball, στο καζίνο και φυσικά μέσα από το σερί όπου δοκιμάζονται η ικανότητά σας στο να έχετε εύστοχες προβλέψεις και κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Όλα αυτά από τη Στίχημαν. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Θα έχετε ακόμα 25 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο Τετάρτη στις 7.30. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση για τα εισιτήρια. Συνεχίζετε να στέλνετε, έχετε ακόμα 15-16 λεπτά μέχρι να κάνουμε την κλήρωση. FM και ΝΟΠΑΟ, κονοματεπώνυμο στο 545-26 για 5 εισιτήρια του αγώνα το μεθαυριανό κυπέλου. ΠΑΟ Πανιόνιος στην Τούμπα στις 7.30. Προφανώς και πρέπει να έχει κόσμο κανονικά. Γιατί βλέπω κάτι μήνυμα τα δεξιά-αριστερά. Θα έχει κόσμο και η ομάδα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Προφανώς. Για να πάρει την πρόκριση στους 4. Προφανώς. Ο Σταύρος επέστρεψε που είδε τη φάση με το Σάρι και τον Κέπα και έχει σοκαριστεί. Αν πάρει Τρίπολη το κύπελο, ναι, παίξει τελικό μαζί μας, δεν βγαίνει πέμπτος Ευρωπή. Mm-hmm. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ναι. Η Τρίπολη θα είναι στους 4. Και ως φιναλίστ κερδίζει την... Νομίζω όχι, μόνο να το πάρει. Πρέπει να το πάρει. Ναι. Χαμένος τελικός στην Τρίπολη, όχι, δεν βολεύει. Εντάξει. Δεν βολεύει, όχι. Μην αναστήσω και τον Κολοκοτρώνη. Όχι, ας μην ξεχάσουν τον πήγαν φυλακή, ναι. Το θυμίζεις μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα το θυμίζεις. Ότι τι. Για τον Κολοκοτρώνη και όλη αυτή η ιστορία. Ο Κολοκοτρώνης, ο μεγαλύτερος ήρωας του έθνους. Είναι φυλακή από το έθνος. Μπράβο, Σταύρο. Τι άλλο να πούμε. Έτσι. Ότι η Πουμπουλίνα την ευεργέτησε που έβαλε όλα τα λεφτά της για να κάνει στόλο, την διώξαν από τον Ναύπιο και την πήγαν στις Πέτσες όπου πέθανε μόνη και έρημη. Έτσι. Τι άλλο να πρωτοποιήσει για αυτό το έθνος. Πες το, Σταύρο. Οι μισοί αγωνιστές. Πέθαναν στον δρόμο στην κυριολεξία γιατί την πιάνευαν. Τους κόψαν τους ανθρώπους και την πολεμική σύνταξη. Ναι, δηλαδή να είσαι ο νικηταράς, ναι, ο λεγόμενος Τουρκοφάγος, ναι, να έχει σκοτώσει προφανώς με αυτό το επίθετο αρκετούς 10.000 Τούρκους και να σου κόβουν και τη σύνταξη. Mm. Δηλαδή από νωρίς έδειξε η Ελλάδα το τι έθνος θέλει να γίνει. Ναι, επίσης υπάρχει και το άλλο του Καποδίστρη. Ο Καποδίστρης ότι ήθελε να αναλάβει το κράτος, το νέο σύστατο. Στον δρόμο υπήρχαν πτώματα κανονικά. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση δραματική. Τον οποίο και το σκοτώσαν γιατί πήγε να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αναγκαίες για την τότε κοινωνία. Άρα αγάπη, αυτά πρέπει να τα λέμε για να μαθαίνει η νέα γενιά περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, αυτοί εκεί ειδικά κάτω από τα βλάκι
Έχουν κάποια θεματάκια. Ναι. Έχουν κάποια θεματάκια. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Ωραία. Δεν βάζουν το σέντερφορ το βασικό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ενώ τον έχουμε παίξει και να βάλει και γκολ. Ναι. Είναι και αυτό. Αυτό που το μια παράμετρο σημαντική. Σημαντική παράμετρο. Μας χαλάει και το, το στοίχημα. Όπως χθες το άλλο το σύγχαμα της Βαλένθια που έχουμε παίξει παρέχο. Λέμε θα κερδίσει κανένα πέναλτι. Θα σουτάρει και μου τον βάζει στο 81. Το τρώνε από λάθος του παρέχου. Κάνα να πάθουμε. Θα είναι κάρμα. 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 Δεν πας κόντρα σε αυτό. Ναι. Γενικά πάντως δεν, το σενάριο αυτό με το... Δύσκολο να το πάρει τρίπολο το κύπελο. Δύσκολο. Αλλά είναι θεσμός των εκπλήξεων. Ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, στάβε, εντάξει. Όχι, καλό θα είναι να μην είναι φέτος και φέτος των εκπλήξεων. Να το πάρει καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Να περάσει Τετάρτη σαν έμακτα. Να περάσει ο Πάκος. Ναι, δεν είναι κάτι εύκολο, πρέπει να παίξει μπάλα πάνω. Ναι. Πρέπει πνευματικά. Δεν είναι σόφρο να ανοίξουμε κουβέντα για ημιτελικά και τελικούς, ναι, πριν παίξει ο προημιτελικός. Αλλά από την Πέμπτη και μετά, εγώ έχω καταλήξει ποιες είναι οι προτιμήσεις μου εφόσον ο Πάκος περάσει το εμπόδιο του Πανιωνίου. Μάλιστα. Το έχω το ιδανικό σενάριο στο μυαλό μου. Μην το πεις, άστο γιατί. Όχι, εννοείται πως δεν το πω. Λοιπόν. Παρασκευή έγινε η συνέντευξη του Ηλία Παπαθεοδόρου. Εδώ στο Λίμπερο ΣΠΑΟΚ 24, πάρα πολύ ανθρώπινη και ειλικρινή κουβέντα με τον Σταύρο. Όντως έχει δίκιο ο Σταύρος που λέει ότι είναι πολύ επικοινωνιακός και εκφραστικός ο coach. Πραγματικά τα είπε πάρα πολύ ανθρώπινα και απλά και κατανοητά. Υπάρχει μια περιραίωση στην ατμόσφαιρα ότι η οικογένεια Σαββίδη έχει κάτι με τον Μπάλε. Ναι. Εδώ και καιρό. Δεκτό. Μπορεί κάτι, για μένα, εγώ τι πιστεύω. Θεωρώ unfair από την πλευρά του Μπάνε, που δεν το έκανε επίτηδες γιατί ξέρω τον Μπάνε, αλλά είναι unfair, το ότι έδωσε μια συνέντευξη το περασμένο καλοκαίρι και είπε δημοσίως, εντάξει, ότι θα αποχωρήσω. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει πρώτος από όλους ο Ιβάν. Για ποιο λόγο, έχει βάλει 2+ εκατομμύρια στην ΚΑΕΠΑ. Ναι. Άρα, αν θες να αποχωρήσεις, πρέπει να ενημερώσεις πρώτα αυτόν που έχει βάλει 2+ εκατομμύρια όταν και εγώ ήταν ο κόλος μας, και μετά να κάνεις οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό είναι το φάουλ του Μπάνε. Όλα τα άλλα που έχουν φτάσει στο μυαλό μου είναι ψέματα. Δηλαδή, φτάνει στο μυαλό μου, λέει αγόρι μου, φτάνει στα αυτιά μου. Ναι, στο μυαλό μου. Καινούργια φράση. Τι λέει. Δεν μυαλό. Ναι. Φτάνει στα αυτιά μου ότι έδωσε λεφτά, λέει ο Ιβάν, στον Μπάνε για να πληρώσει τον Μαρκόπουλο. Και αυτός δεν πληρώσε τον Μαρκόπουλο. Ψέμα. Ο Μαρκόπουλος είναι πληρωμένος γιατί έχουν εκχωρηθεί τηλεοπτικά δικαιώματα. Έτσι. Τέτοια άλλα 3-4. Ότι στράβωσε γιατί το ένα στράβωσε το άλλο. Εγώ λέω ότι στράβωσε ο Ιβάν για αυτό που σας είπα. Που έχει λογική. Γιατί εγώ αν έχω βάλει 2 εκατομμύρια, απαιτώ από αυτόν που ηγείται και χρησιμοποιήσει τα 2 εκατομμύρια μου να μου πει ότι αδερφέ, έχω σκάσει, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Και όχι να ενημερωθεί ο τύπος που έβαλε τα 2 εκατομμύρια. Από τον τύπο. Από τον τύπο. Είναι unfair. Είναι λάθος. Είναι μια αδυναμία του Μπάνε η επικοινωνία. Ωραία. Και είναι λογικό ως ένα βαθμό ο Ιβάν να στραβώσει από αυτό το πράγμα. Και εγώ θα στράβωνα και εσύ θα στράβωνα. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Ναι. Έκρινα λοιπόν ότι είναι πιο σοφό να βγει ένας άνθρωπος που δεν έχει φθάρει στα μάτια της οικογένειας Σαββίδης και ίσα είναι αποδοχής. Από την περασμένη Δευτέρα ζήτησα από την ΚΑΕΠΑΟΚ να μου ήρθε ο προπονητής εδώ. Εντάξει. Mm-hmm. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου είναι ένας εκπληκτικός επικοινωνιακά άνθρωπος που αυτό που λέει στο κάνει εικόνα χωρίς μισή υπερβολή. Έτσι. Είχε αποτέλεσμα, υπήρξε κινητοποίηση, κανείς δεν θέλει το τμήμα του ΠΑΟΚ, του μπάσκετ να μαλαζώσει. Για μένα είναι ένα τμήμα το οποίο, αν βρει επενδυτή, είναι elite. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία με 3-4 εκατομμύρια μπορεί να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας για πλάκα. Για πλάκα. Εντάξει. Σέβομαι το γεγονός ότι η οικογένεια Σαββίδη δεν θέλει να μπει να αγοράσει η ίδια την ΚΑΕ. Και καλά κάνει. Έτσι. Το μοντέλο του κοινού επιχειρηματία σε μπάσκετ ποδόσφαιρο απέτυχε παταγωδώς. Απέτυχε μία στον ΠΑΟΚ με τον Πατατούδη. Απέτυχε και μία στον Ολυμπιακό με τον Κόκαλη. Έφυγε κακήν κακός. Εντάξει. Άρα λοιπόν,
Χαίρομαι που η οικογένεια Σαββίδη βάζει πλάτη για να βγει από τα διέξοδο, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, ξυπνήστε λίγο να βρούμε έναν επενδυτή. Να βρούμε έναν επενδυτή. Την Τετάρτη είχε ένα φόρουμ. Την Τετάρτη τι έχω να κάνω? Έχει και μάτσι Ντούμπα. Τι ώρα παίζουμε? 7.30. Το φόρουμ είναι 12. Αν δεν κάνω λάθος, θα πάω στο φόρουμ. Δεν θα έρθω στην εκπομπή. Αντιλαμβάνεστε. Ωραία, Σταύρο, ναι. Να μαθαίνετε και τα νέα μου. Τετάρτη τι έχω να κάνω? Έχει αγώνα. Ναι. Όχι, έχω και άλλα Τετάρτη. Όλοι μου λένε για κάποιο λόγο την Τετάρτη τα πούμε. Επειδή στα μέσα, ναι, δεν ξέρω. Θα μου το θυμίσουν. Δεν μας έχουμε μαζί μας, εντάξει. Mm. Ενημερωθήκαμε. Ναι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, να αποφασίσει δηλαδή η οικογένεια Σαββίδη, ωραία, με την ΚΑΕ, το πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις, γιατί κακά τα ψέματα, πριν την συνέντευξη Παπαθεοδόρου υπήρχε μία ενημέρωση από παίκτες με mail ότι αν δεν πληρωθούν δεν επιστρέφουν. Άρα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χθες 200-250 χιλιάρικα, χθες. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να παραμείνει ως έχει η ομάδα. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτό που απομένει είναι η διαδικασία. Πιστεύω ότι τα στελέχη των δύο ΑΕ, της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, θα βρουν μια άκρη να επικοινωνήσουν. Προφανώς και το βήμα θα πρέπει να το κάνει ο Μπάνε μετά την δημόσια δέσμευση του Γιώργου Σαββίδη. Ναι. Για μένα θα πρέπει να ζητήσει και μια συγγνώμη για το κομμάτι της συνέντευξης. Ναι. Εκεί είναι το λάθος του. Ό,τι άλλο ακούγεται. Και πραγματικά, παιδιά, ειλικρινά τώρα αναφέρομαι και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ, επειδή έχω πέσει πολλές φορές θύμα καλοθελητών που με περίσσια άνεση ανοίγουν το στόμα τους και λένε πράγματα, επειδή έχουν φτάσει τόσα ψέματα στα αυτιά μου και πιθανότατα να έχουν φτάσει και ψέματα στα αυτιά της οικογένειας Σαββίδη. Μπορεί να έχουν φτάσει και ψέματα στα αυτιά του Πρέλεβιτς και πράγματα που υπόθηκαν. Οι σωστοί οργανισμοί μαζεύονται, κάθονται σε ένα τραπεζάκι. Ρε εσύ, μου είπε ο τάδε αυτό. Ισχύει? Αδερφέ, δεν ισχύει. Φώναξε τον εδώ. Φώναξε τον εδώ. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία, σαν ομάδες, σαν οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εκλείψει είναι η ρουφιανιά. Είναι η ρουφιανιά. Και ο ρουφιάνος πρέπει να έχει πάντα κόστος όταν ρουφιανεύει. Πάντα θα πρέπει να ξέρουμε γιατί ρουφιανεύει. Γιατί είναι σκατάνθρωπος ή γιατί έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Θέλει να κερδίσει κάτι από αυτό εις βάρος του κλαμπ, της παρέας, της κοινωνίας, του μαγαζιού, του οτιδήποτε. Τα σάλια μάλια έχουν καταστρέψει οικογένειες, έχουν καταστρέψει φιλίες, έχουν καταστρέψει ομάδες, έχουν καταστρέψει χιλιάδες πράγματα. Καλό είναι λοιπόν, όμορφα και ωραία, μου είπε ο Κόλκας αυτό. Έλα εδώ ρε Κόλκα. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Πού το άκουσες εσύ αυτό? Τι έγινε? Ποιος σου είπε σένα ότι ο Μαρκόπουλος είναι απλήρωτος και πας και το λες εκεί? Και βέβαια, όταν δεχόμαστε, είμαστε δέκτες μιας πληροφορίας, καλό είναι να σηκώνουμε το τηλέφωνο. Εγώ δεν είμαι ο Αϊνστάιν που όταν μου ήρθε η πληροφορία για τον Μαρκόπουλο και τον Μπάνερ και τα λεφτά και τα χαζά, που σήκωσα ένα τηλέφωνο και έμαθα τι έγινε. Δεν είμαι Αϊνστάιν, απλά σήκωσα τηλέφωνο, δεν είμαι τεμπέλης. Αυτή είναι η κατάσταση. Να σε ενημερώσω, Σταύρο, ότι το συνέδριο είναι στις 2. Στις 2. Πολύ ωραία. Προλαβαίνεις και να έρθεις και μια χαρά να πας. Δίπλα το Μακεδονία Παλάς. Αντιλαμβάνεσαι. Θα σου δώσω μια άδεια να φύγεις παρατέταρτο. Παρατέταρτο θα φύγεις. Θα σου πω. Στέργιο. Δεν χρειάζεται να πας από τις 12. Να ετοιμάσεις την αίθουσα του συνεδρίου. Θα βάλω κάτι επίσημο. Δεν μπορώ να πάω έτσι, να έρθω εδώ με τα επίσημα. Με έχει συνηθίσει τώρα με τα αρτισέτ και με αυτά. Τι δυσκολία έχει αυτό? Το επίσημο. Ναι. Πού να μου ράψουν τώρα, πάει το γυναίκο. Ωραία, χωρίς να κάνω, κοίταξε, χωρίς να κάνω άλλη υποχώρηση, είναι η τελευταία μου έτσι, θα φύγεις στις 1.30. Προλαβαίνεις. Θα πάρετε και τον Μοσκοβίτη που δεν έχει κινητό αυτή τη στιγμή και θα κυνηγηθεί στο θάνατο για αυτό το πράγμα. Και την Μπούντου. Ωραία.
Η οποία, για κάποιο λόγο τετράδα θα κάνετε, ναι. 2-2, μην είστε λιγότεροι άντρες από γυναίκες. Ναι. Και το αντίθετο, όχι, μην είστε λιγότεροι άντρες από γυναίκες. Ότι να μπερδεύεις μόνος, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θα είστε 4 άτομα. Με 3 μικρόφωνα. Μια μισή θα φύγεις από εδώ. Δύο, γιατί είσαι και γρήγορος, 2 παρά 20 στο σπίτι σου. Ντύσιμο μέχρι παρά 5, ταξάκι, Μακεδονία Παλάς δίπλα. Είναι μια ευθεία, 3 φανάρια. 2 η ώρα θα είσαι κύριος. 3 φανάρια είναι ακριβώς το σκύλο. Κύριος θα είσαι. 3 φανάρια είναι. Αλλά άμα πιάσω και τα 3. Πάνε και 5 λεπτά αργότερα. Άκου, άκου. Επειδή θα υπάρχει πολλοί κόσμος. Θα σε περιμένει κιόλας. Μπορεί να κλειστούν συμφωνίες που θα πληρώνεσαι στέργιο. Θα πάω εκεί απευθείας. Να πας. Και ό,τι αν το θέτεις, και αν το θέτεις έτσι, ναι, μπορείς να μην έρθεις και την Τρίτη να προετοιμαστείς για αυτό το και την Πέμπτη, επειδή η Τετάρτη θα είναι γεμάτη με γήπεδο και φόρουμ, μην έρθεις και την Πέμπτη. Αν κλείσω πάνω από 3 συμφωνίες, έχετε αύξηση. Give me five. Δεν είπα ποσοστό αύξησης. Δεν είναι 5%. Δεν τρέπεσαι τίποτα. Ναι, τι. 5%. Δεν θέλουμε φίλε αύξηση, έχει αυξήσει ο Αλέξης το βασικό μισθό. Και είμαστε όλοι εντάξει. Όλη η Ελλάδα είναι χαρούμενη. Δεν αναφερθήκαμε στη συμπαθέστατη στάση που κράτησε ο Φίνη Κασίρου στο βόλεϊ. Άλλο και αυτό, άλλο και αυτό, ρε φίλε. Τι είναι τη μόδα αυτή. Το μάθαν όλοι, φεύγουν το γήπεδο. Να φεύγουν για δευτερόλεπτα όμω και να ξαναβγαίνουν. Το μετάγεσαι και εσύ. Έγραψε πολύ σοφά ο Καπράλο, το έγραψε. Πήγα και κατούριμα. Ο Ηλίας λέει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Μετά το παγόβουνο είναι το δεύτερο πιο έξυπνο που έχετε πει αυτό το Σαββατοκύριακο. Α, ναι. Να λιώσει το παγόβουνο, αγάπη. Ναι. Δεν έχουμε αναφερθεί στα ούτε τον Όσιο Τζογράφικ δεν έχει ασχοληθεί με τα παγόβουνα όσο είμαι σήμερα. Το Φίνικα, ρε. Ναι. Αυτοί γιατί φύγανε ακριβώς, επειδή φωνάζανε. Δεν κατάλαβε άλλο. Άνοιξε διάλογο με την κερκίδα, όσοι ήταν τέλος πάντων εκεί. Έκαναν και μια χειρονομία, ένα παίκτη. Το είδα, ο Καλαφρό. Ναι, του Φίνικα. Ο Καλαφρό, ναι. Ο Πασαδό, μεγάλο παίκτη, μάλιστα. Πήγαν να μπουν στα αποδυτήρια, το σκέφτηκαν, ξαναβγήκαν. Συνέχισαν πάλι. Μπήκαν, ναι, συνέχισαν πάλι λίγο να έχουν μια ένταση. Και μετά έβγαλε του βασικού και βάλανε προγραμματικού. Ναι, 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 έκανε και αυτό. Έβγαλε του βασικού. Ήθελα να κάνει το κομμάτι του προπονητή. Μπράβο, ρε. Σου λέει, βγάζω του δύο βασικού. Βάζω δύο προγραμματικού. Τσακάλι. Τσακάλι. Στο 2-1 έγινε αυτό. Στο μόλι έκανε ο Πάκ το 2-1 στα σέντρα. Ναι, έγινε καμιά σφαγή στο 2-1. Όχι. Όχι. Ήταν 25-20. Όχι. Ήταν 25-23 μπροστά και το γυρίσαμε. Εμπιστεύομαι να σφαγή. Όχι, 24-22 δεν γίνεται. 24-22 ήταν. Όπως λέει και ένας φίλος σου, γιατί έτσι. Έτσι. Εμπιστεύομαι τον Ραφαήλ που είπε ότι δεν έγινε τίποτα και. Μα το βλέπαμε το παιχνίδι. Ναι. Αφήναμε το Liverpool Manchester για να βλέπουμε το βόλιο του Πάοκ. Τι λες μου, όχι, χθες το είχε. Ποιο είχε γίνει την ώρα. Ποιο είχε γίνει την ώρα, κάτι είχε. Ωραίο. Τι ακούμε. Την Μπαρσελόνα, την Μπαρσελόνα είχε. Το Μέση. Το λιμό αυτό που βάλει 3 γκολ. Πού πήρε μόνο ένα μάτς. 3 γκολ και μία σύστη. Τα ίδια και τα ίδια. 3 γκολ και 3 γκολ έχει κάνει 50 χατρίκ. Και μία σύστη. Το λιμό. Και υπάρχει ρε κόντρα. Δηλαδή Ελλαδάρα ρε. Πιστεύω αυτά δεν γίνονται ούτε στην Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη. Αγανακτισμένοι ο παδί της Ρεάλ γιατί παίχτηκε πολύ και λογικό είναι στον τύπο και στα site τα 50 χατρίκ του Μέση. Παρτάλια, ο Ρονάλντο έχει 51. Έχει. Και μιλάτε κι εσείς που ο δικός έχει 50 και μάλλον εκεί. Τι ωραία χώρα είμαστε ρε. Δεν πιστεύω δηλαδή να έχει μαλώσει ο παδός της Ρεάλ με της Μπαρτσελώνα για τα 50 και τα 51 χατρίκ. Ναι, πιστεύω κι εγώ. Κοίτα, έχω μαλώσει σίγουρα για Κριστιάνο και Μέση. Αλλά για ναι, τα χατρίκ όχι. Ναι. Αν θα τον περάσει ο Μέση. Ναι. Στην Ιταλία είναι πιο δύσκολο να κάνεις. Δεν είναι τόσο ανοιχτές οι άμυνες. Τέλος πάντων. Ριπρές ακολουθεί. Τα είπαμε σήμερα. Αποφύγαμε τις κακές συναντήσεις. Ναι. Δεν θα μιλάς μαζί του. Δεν θα μιλάς. Άντε πάλι. Δεν θα μιλάς ούτε καλημέρα. Και μηνύματα μου στέλνουν και μου το ούτε λένε. Ούτε καλημέρα. Τι τίποτα. Εσύ θα το τηρήσει ή από αύριο θα σου περάσει. Ούτε καλημέρα. Θα σου περάσει την εβδομάδα πιστεύω. Όχι, όχι, όλο το... μέχρι τέλος δηλαδή, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Αυτό ήταν, τέλος. Μία φιλία χάλασε. Και δύο. Ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα. Τίποτα. Τι ωραία. Και όταν θα σου ξαναπεί κάποιο δεν έπρεπε να πει ο Σταύρος αυτό, πες στο Σταύρο. Αμά μου ρε Σταύρο, κόλλησες. Ναι, κόλλησα. Ωραία, έλα. Άλλο σκέφτηκες σαν απάντηση, αλλά... τι. Δεν λέγεται, τι. Αυτή που λες συνήθως ότι αν σου πει αυτό, πες τον αυτό.
κάθε φορά. Δηλαδή η απάντηση παντλεύουν το Σταύρο δεν είναι στο λεξιλόγιο όσο και το μυαλό σου. Κάθε Σταύρο που είπε τάδε αυτό, ωραία, να του πεις αυτό. Την επόμενη φορά που λύνει, μόνο θα το πεις, να του πεις ο Σταύρος είπε αυτό. Ο Σταύρος είπε αυτό, δεν είπα να το πεις εσύ. Προφανώς. Ότι έχω την εξουσιοδότηση να πω μέρος του Σταύρου ότι αυτό. Κατάλαβες, δεν σε εκθέτω. Κάντο αυτό και σε... Να το λέω κατευθείαν εγώ. Κάντο και σε έγγραφη μορφή, να το έχουμε. 10 πακετάκια έτσι, 10 χαριά. Έλα, κάνε, κάνε. Πάρε λίγο αυτό, θα λες τώρα το Σταύρο. Υπογραφή κανονικά. Έλα, κάνε. Λοιπόν, αγάπη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 22. 2, ναι. 7, ναι. 10, περίμενε, ναι. 16, ναι. 20. Λοιπόν, περίμενε. Μέχρι να βρει του τυχερού, να πω μαζί μα ήταν τα Naxos και σήμερα τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη η νεδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη και στο Ελευθέρω Βενιζέλο υπάρχει μεγάλο κατάστημα. Ο καιρό είναι τέλειο, οπότε αν είστε στο κέντρο και θέλετε να φάτε, ο χώρο του Θεϊκό Μισθοπολίων είναι μια χαρά. Πολύ οργανωμένο και πολύ μοντέρνο και πολύ λειτουργικό. Αγγελάκι 10, σχεδόν στο ύψο του Αλεξάνδρου Βόλου. Μπράβο στα παιδιά, έχουν κάνει ένα φανταστικό χώρο και ό,τι πάρετε είναι πρώτη ποιότητα σε πολύ μεγάλε ποσότητε. Και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Θεϊκό Μισθοπολίων, Αγγελάκη 10. Το μεγάλο ατού του Θεϊκών είναι διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Είναι δωρεάν όλες οι αληφές, όλα τα σάντουιτς. Προσφορά στο delivery, μία μαλαματίνα όταν θα πάρετε, θα σας έρθει άλλη μία δώρο. Το delivery εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Εύκολο νούμερο 2310-221-321. Είτε είστε στο κέντρο, είτε είστε ανατολικά έως και την Τούμπα, είτε δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ. Θεϊκό Μισθοπολίων 2310-221-321. Μαζί μας ήταν το Ρίτσι Καζίνο, υπενθυμίζω για τελευταία φορά, σήμερα το βράδυ 9 παρατέταρτο, η τελευταία παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου. Πραγματικά ένα σοου, παιδιά, που νομίζω θα δυσκολευτεί ακόμα και ο Τάκης Ζαχαράτους, αγάπη, να κάνει καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Αλλά μπορεί να τα καταφέρει, ήταν πραγματικά. Απολαυστικό και είναι απολαυστικό. Εμείς περάσαμε τέλεια. Επί 3 ώρες σχεδόν είναι πάνω στη σκηνή ο Τάκης Ζαχαράτος με ηθοποιούς, ζωντανή ορχήστρα, χορευτές. Όσοι λοιπόν δεν έχετε φροντίσει να έχετε παρακολουθήσει την παράσταση, σήμερα έχετε μια τελευταία ευκαιρία. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Τελευταία παράσταση σήμερα του Τάκη Ζαχαράτου και ήταν μαζί μας και η Στίχημαν με εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά αγώνα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, τεχνική υποστήριξη όλο το 24ωρο σε μέλη ή μη μέλη, όλες τις δυνατότητες cash out και φυσικά το παιχνίδι που συνεχίζεται, το σερί, κατεβάστε το δωρεάν είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS. Εντάξει, μπαίνετε στο store, γράφετε σερί application και κατεβάστε δωρεάν και συμμετέχετε σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Λοιπόν, τυχερή για σήμερα για τα 5 εισιτήρια. Δικαιοφύλαξ Δημήτρης. Το κινητό σε 433. Μαστορίδου Ζαχαρούλα. Το κινητό σε 294. Άγγελος Λουκάς σε 833. Μιχάλης Ραπτόπουλος σε 008. Και Διαβάτης Αριστίδης σε 849. Δικαιοφύλαξ Δημήτρης, Μαστορίδου, Ζαχαρούλα, Λουκάς, Άγγελος, Ραπτόπουλος, Μιχάλης, Διαβάτης, Αριστίδης. Θα ενημερωθείτε εντός επόμενων λεπτών από την Μαριλής. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση των Bayer Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Γιώργος Παναγιωτίδης, Τάσος Ζέρβας και όλα τα παιδιά του team για την επόμενη ώρα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.